Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος. Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Καλύτερη εμφάνιση, η καλύτερη σκασιά ever εδώ και ένα χρόνο πλέον που κάνουμε εκπομπούλα μαζί. Ένα χρόνο έχουμε κλείσει, ψέματα. Έχουμε πάνω από χρόνο γιατί και πέρσι ξεκινήσαμε τέτοια περίοδο. Πότε ξεκινήσαμε ρε τέτοια περίοδο? Τέλη Ιουλίου ξεκινήσαμε, φίλε. Όχι, ρε. Αφού μας έβαλε ο Μπούζος ένα 20 ημέρο νωρίτερα, δεν θυμάσαι, προερχόμασταν εδώ. Έχω κάτι βιντεάκια που ερχόμουν. Δεν θυμάμαι. Ναι, έχουμε ένα χρόνο κλείσει. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Κλείσαμε. Δηλαδή τέτοια σκασιά, τέτοια χαρά, τέτοια ανακούφιση δεν πήρα όλη τη χρονιά. Και ξαφνικά βλέπω το κουμπαράκι μου εδώ, το καμάρι, το αεθερά που με φανέλα έαντα. Πού την ματσάκωσες αυτήν την φανέλα, ρε φίλε? Ή ο Πανιώτης ένα. Μπράβο ο Πανιώτης. Παουξάκη Πανιώτης. Δεν ασχολείται. Α, δεν ασχολείται ο Πανιώτης. Γιατρός είναι. Γιατρός, εντάξει. Μπράβο ρε Πανιώτη. Βελονιστής εκεί. Βελονιστής. Όχι, να δεις τη βελόνια. Διαβητολόγος. Διαβητολόγος. Να δεις τη βελόνια, να ρίξουμε τώρα στον Άγιεξ. Πήγε σε ένα ιατρικό συνέδριο στο Πίκι Πίκι Ραμ. Ποιο, το Πίκι Πίκι Ραμ, τι είναι αυτό? Το Άμστερνταμ. Ah, ναι. Και φίκι, φίκι, ραμ. Τι, δεν ξέκανε και φίκι, φίκι, ραμ. Φίγε, να μην κάνουμε, ναι. Πα στον Άγιαξ εκεί, βιτρίνες. Πάντων, σε περιμένουν βιτρίνες. Ρε, τι να σε φέρω, φέρω μια φανέλα. Άγιαξ. Να που σου φάνηκε χρήσιμη. Γιατί, μπουτίκα αυτή. Είναι καλή. Είναι καλή. Είναι καλή, γιατί κάποιοι εδώ πέρα λένε που την βρήκε, που την τσίπησε, που κανένα πιο λαϊκή την πήρε. 70 ευρώ για αυτή. 70 ευρώ, παιδιά, αλλά, δικα, αλλά. Έτσι, μπράβο, μπορείς να τη φοράς μια εβδομάδα σε ρίμ μέχρι να ξεκινήσει. Μπα, θα πάω προπόνηση, να τηλερώσω σήμερα. Εντάξει, φόρατε ξανά μια εβδομάδα έτσι για να φρεσκαριζόμαστε. Ναι. Έχεις σκορπίσει χαμόγελα, έχεις σκορπίσει. Χαρήκατε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, η Ένωση να πει και μια καλή επιτυχία ο Κούλης, ο πρωθυπουργός μας και εσύ με τη φανέλα και τελειώσαμε. Δεν θέλει πολλά να κάνει ο Φερέρα μετά. Τι μπαγάζας είσαι ρε φίλε, μπράβο, φτούσου κουμπαράκι μου, φτούσου και σε πάει και το έτσι αυτό εδώ το συνδυασμός. Λέτε εδώ... δηλαδή, ναι. Δεν λέω, ρε, πάλι το σύμπαν θα συνομωτήσει. Θα συνομωτήσει εδώ, πώς συνομώτησε να το φέρεις τον Άγιαξ, μια εβδομάδα εκεί, Άγιαξ, Άγιαξ, φαγώθηκε, δηλαδή με του βγαίνει κλήρωση Άγιαξ και ο πρώτος που φαγεί τα πινελίκια σου είναι εσύ. Γιατί? Αφού μας ζάλισες. Μπάλα δεν θέλατε να δείτε. Σε μηνύματα μου, όχι. Τι όχι? Πρόκριση να δω. Πρόκριση θέλει. Μπάλα θα δω το χειμώνα. Ναι. Τώρα θέλω τσούκου τσούκου να περάσω. Μπάλα θα δει στην Ξάνθη που θα πα με τον Πάοκ. Όχι, όχι. Να ανοίξει τα ποδάκια. Στου ομίλου δεν άβλεπα. Να πάει ο άλλο στον Ατρόμητο Ολυμπιακό να ανοίξει τα πόδια. Να πάει η Αξιλαμία. Και, ναι, και, ναι, και θέλει τέτοια μπάλα. Ναι, στα μεταξύ μα όμω τα πλέον θα γίνει τζέρζελο. Αχ, τα μεταξύ μα. Θα είναι Πάοκ, Άρη. Δεν μ' αρέσει. Άρη, Παναθηναϊκό. Εγώ θέλω κίνητρο. Θε κίνητρο. Και στα playoff δεν θα το ξεκινήσω. Στα playoff. Α, και θα πάλι θα
θα είναι και ο Ατρόμητος Παναθηναϊκός και ο Άρης. Ποιος θα είναι, Πανιόνιος? Όχι Πανιόνιος, Παναθηναϊκός σίγουρα. Ναι. Για μένα είναι τέταρτος αυτή τη στιγμή, όπως το βλέπω. Καλά, θα πουλήσει μακέτα τώρα. Θα πουλάει το μακέτα, θα πουλήσει μακέτα, ναι, αλλάζουν αυτά. Αυτά αλλάζουν, ναι. Ποιο θα πάρει τώρα, σεντερφόρ? Και του Χατζηγιοβάνη θα πουλήσει. Του Χατζηγιοβάνη να το δώσει όπου θέλει. Δύο στο μακέτα ζητάει και ένα Χατζηγιοβάνη τρία. Του Χατζηγιοβάνη τον πάω και εγώ στο αεροδρόμιο. Με κορδέλα. Πράγματι, αυτό είναι. Ναι, έτσι λογικά τα πλέον. Του Χατζηθεοδοήδη μην πουλήσει. Όχι, αυτό δεν τον πουλάει. Του Χατζηγιοβάνη να το δώσει. Παλτό είναι. Του Μπουζούκι να προσέξει. Παλτό είναι. Εντάξει, αλλά τα πλέον θα είναι ωραία, ρε φίλε. Να θα είναι. Πάω Ολυμπιακό ΑΕΚ και από εκεί πέρα Παναθηναϊκό Άρης Ατρόμητο. Μπορεί να μην είναι κανένα Ατρόμητο, να είναι κανένα Βόλο μέσα. Ξέρω. Ο Βόλο ήταν, δεν ήταν Ατρόμητο. Λε, ήταν ο Βόλο. Ναι. Θα έχει Τζέρζελο. Πάει ο Ατρόμητο. Πάει ο Ατρόμητο. Να ζήσουμε, έχει Ευρώπη και αυτό σήμερα με την Τουνάισκα. Θα κάνει Magic Είσαι. Life. Θα χάσει την ιστορική Τουνάισκα. Τι ώρα παίζει? Το βράδυ μαζί με τον Άρη. Πού παίζει? Στην Τσεχία, εκεί. Στην Τσεχοσλοβακία. Ναι. Καθάρισε. Τι καθάρισε? Τι να κάνει ο Ατρόμητο τώρα? Γιατί ρε φίλε. Με το Βέλιο θα πάει. Καλά, δεν παίζει με καμιά. Έχει προσωπικό γυμναστή ο Βέλιο. Είπαμε ο Βέλιος θα ανοίξει, θα δώσει γκάζι κάποια στιγμή. Πότε θα ανοίξει ο Βέλιος? Οκτώβριο-Νοέμβριο. Εκεί είναι η περίοδο. Ξέρεις πώς θα πεθάνουμε μέχρι τον Νοέμβριο? Ο Ατρόμητος παίζει με την Τουνάισκα 9.30 ώρα. Την ίδια ώρα με τον Άρη. 9.30 ακριβώς. Θα βάλουμε δύο τηλεοράσεις. Εντάξει τώρα, καλά, δεν κόβω και φλέβες. Θα κλέψουμε από τη μία λίγο. Δεν κόβω και φλέβες με τους Σλοβάκους της Τουνάισκα. Δεν κακή αυτή η Τουνάισκα. Θα τον κερδίσει 1-0. 1-0, 2-1 μα τον κερδίσει καλά. 1-0. Άσε να τρώμε, δεν έχουμε δουλειές τώρα. Θα χάσει. Έχουμε Άρη, έχουμε. 2-1. Τι Άρη έχουμε? Έχουμε Άρη, έχουμε City που έχει πάει, έγραψε εκεί το τάγκ στο πράσινο το μίλι ο φίλος ο Μαυρούκος που θα δούμε αν θα τον κάνουν φάλακα σήμερα. Έχουμε Ηρακλή που τον τελείωσαν, τον καθάρισαν. Έχουμε θέματα. Έχουμε Ολυμπιακό. Λυπηθήκατε. Λυπηθήκατε, έτσι. Την αδικία, τον αδικεύσανε που λέει και εδώ κάτω στον Πολύ. Πάλι στο Μακεδονία Παλάς και μέσα στο Σαββίδι σώστον. Πάλι εγώ θα το σώσω. Πάλι. Κάτσε ρε Σικώσαν, τι είμαι ρε εσύ, τι είμαι. Βρήσα τη μαμά, βρήσα τη μαμά. Τη γιαγιά. Τη γιαγιά, ναι. Σα χλαμάρες τώρα. Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε σήμερα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ναι, καλά, καλά. Έχουμε αναρτήσει μια υπέροχη φωτό του Κωνσταντίνου με φανέλα Άγια σήμερα. Έχουν πέσει βροχή ήδη τα μηνύματα. Εγώ λέω σήμερα να ξεκινήσουμε με τον Άρη γιατί είναι και η μέρα του. Ξεκινάμε τον Άρη. Ξεκινήσουμε τον Άρη. Έχουμε ευρωπαϊκό μάτσο. Ο Άρης 51 χρόνια ήτος. Τι 51? Βέβαια λίγα παιχνίδια για να είμαστε fair και ακριβολόγοι. 26 παιχνίδια έχει δώσει όλα αυτά τα 51 χρόνια. Και αλλά είναι ήτος. Πού είναι ήτος? Είναι ήτος εντός έδρας. Πού? Εντός έδρας, στο Βικελίδης. Δεν στο Βικελίδης. Αλλάξουμε. Στο Βικελίδης παραπάνω χρόνια είναι ήτος. Από το... Τελευταία ήταν του Ευρωπαϊκή στην Τούμπα ήταν. Ευρωπαϊκή ήταν στην Τούμπα. Δεν τα ξέρουν αυτά τα παλτά τη δημοσιογραφία τώρα. Από την Ουίπε στέχασε. Πότε? Στην Τούμπα. Πότε? Το 68. Αίτος από τότε, βάλτα 51. Ο Χαριλάου. Τούμπα. Με την Κάλιαρη, με ποια ήταν η άλλη. Τούμπα. Ναι. Βάλτα 58 και 51 το βγαίνει 29. 68 και 51. Ρε τι, υπάρχει Άρη στην Ευρώπη, ρε. Επιστρέφει, ρε φίλε, γιατί δεν έτρεπε. Ρε υπάρχει Άρη στην Ευρώπη, ρε. Πώς δεν υπάρχει, με City δεν έπεσε με Άρη. Εντάξει, δεν έδωσε πολλά μάστρα, φίλο. Στα 100 χρόνια θα βγει και 10 UEFA. Θα βγει. Θα του κάτσει και μια καλή κλήρωση. Ναι. Θα κάνει και ένα θαύμα και αυτό στα 100 χρόνια. Εντάξει. Εκεί στον Αϊθαράπη, στην απόστηλα την εκκλησία του εκεί πέρα. Εντάξει. Σε μια ναι, δύο εκκλησίες. Αλλά, εντάξει, θα κάνει. Εντάξει. Επιστρέφει λοιπόν μετά τα πολύ ωραία μάτς με τη City. Επιστρέφει, πώς επιστρέφει δηλαδή? Ευρωπαίος, με την άλλη. Με τι χαφ επιστρέφει? Τώρα θα πάμε. Θες με να δούμε τι δεκάρι επιστρέφει? Πάμε με να... τι σέντερφορ επιστρέφει? Για πάμε να σου δώσω. Με τι εξωδεξιά επιστρέφει? Πώς επιστρέφει? Κουέστα κάτω τα δοκάρια. Κουέστα. Ναι. Βαρύς. Σούτγκρεν. Πέδαρος. Κουρχούτ. Την άλλη μπάντα. 17% λίπος. 4 κιλά πάνω. Αυτός ενώ ήρθε ήταν λίγο καλός. Ήταν φορμαλισμένος. Πλάκος εκεί τα τους γύρους. Τα πιτόγυρα, κακή διατροφή, κακός αθλητής άλλος. Βέλεθ και Ροζ. Μια χαρά. Πολύ καλή και οι δύο. Μια χαρά. Και ο προπονητής Λεμεσού όταν ρωτήθηκε ποιοι είναι καλύτεροι παίκτες. Πολύ καλή και οι δύο. Είπε για Βέλεθ και Ματίγια. Αυτή και. Καλή. Παρακάτω. Λοιπόν, μπροστά του θα είναι ο Μπάσα. Ναι. Που είναι πιο έτοιμος από τον άλλον, τον Λούκας Σάσα. Ναι. Μαζί με τον Ματίγια. Πρόβλημα. Τι πρόβλημα, κάθε δεν υπάρχει. Δύο αργοί μαζί. Ναι, είναι δύο αργοί μαζί. Δύο αργοί μαζί. Ναι, είναι δύο αργοί ο μαζί. Σάσα που είναι πιο γρήγορος είναι ανέτοιμος. Θα μπει λίγο πιο μετά αυτός. Άμα μπει πιο μετά και. Λοιπόν. Εντάξει, θα μπει πιο μετά. Για ένα ημίχρονο είναι ο Σάσα Καστούρα. Την κοινή αριστερά. Ο Ντεκινή είναι αχθοφόρος της επιθετικής γραμμής του Άρη. Τι να κάνει αυτός, έχει πολύ εργαλείο ο Ντεκινή. Ο Ντεκινή. Τι να κάνει αυτός ο Ντεκινή. Έχει βρει τις λίρες στο θησαυρό του Μακαρίτη. Γιατί είναι μέτριος. Καλός παίκτης. Άκου. Καλός είναι. Είναι μέτριος. Αλλά του λένε
Πού λείπει η παίχτης. Πάνε εκεί. Πάνε εκεί. Ναι. Και αν δεν πιάσει την απόδοση με άριστα το 10 στο 8 και πάει στο 6. 8 δεν είναι παίχτης 8. Άκου εδώ τώρα. Είναι το 7. Καλός είναι ο Ντεγκίνη. Έκανε είναι. Μια τρίπλα, έκανε μια σέντρα. Ω, ναι. Έπαιξε καλά ο Ντεγκίνη. Γράφουνε. Αιδίες. Δεν έχουν κι άλλον. Άμα δεν έχουν άλλον, έχω τη φταίω ναι, δηλαδή. Υπάρχουν κάποιες θέσεις που τις παίζει καλά ο Ντεγκίνη. Αν το βάλουν ένα δεκάρι το Ντεγκίνη, με άριστα το 10 θα πάρει 6,5 ρίχτερ. Θα πει. Καλό ήταν μωρέ αφού ο άλλος δεν είναι εκεί. Ναι. Σεντερφόρονται εκείνοι. Άρα λες εξανάγκης. Εξανάγκης. Ο εξανάγκης των τεσσάρων θέσεων. Ο εξανάγκης. Ναι. Μάλιστα. Ο εξανάγκης. Ντεγκίνη αριστερά. Φετφατζίδης δεξιά. Φετφατζίδης. Φετφατζίδης είναι. Φετφατζίδη τώρα. Για τον ψυχίατρο. Γιατί ρε, τι, για το σύνδεσμο λοιπόν, αδερφή μου. Γρήγορος με την μπάλα, αργός χωρίς την μπάλα. Άκου τώρα εμένα. Ναι, σ' ακούμε βρε. Γρήγορος με την μπάλα. Γρήγορος με την μπάλα. Αλλά είναι τόσο γρήγορος που πέφτει πάνω στην κολόνα της ΔΕΗ. Δεν προλαβαίνει δηλαδή. Είναι ο Τζανετάκος με τη Λάτσια φούρνια στο έργο. Να πάρει τα κάκια, να αλλάξει τα φρένα, κάτι να φτιάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Κοντό κορμί. Ναι, λουκάνικο. Βάλω το λουκάνικο μέσα. Θα κάνει μια τρίπλα, μια δεύτερη στον ανοιχτό το χώρο, στον κλειστό το χώρο το κόμμα. Πέφτει πάνω στο στόπερ. Ναι, πέφτει πάνω στο στόπερ, λέει ο στόπερ, μελέρωσες να πούμε. Πώς πηγαίνεις εκεί και τρακάρεις και λέει μελέρωσες, θα έπεσε ο καφές απάνω μου. Ναι. Του λέει ο στόπερ, άντε ρε κοντέ, μη σε δώσω κανένα μπάτσο, έπεσες απάνω μου, σε δώσω κανένα χαστούκι να πούμε. Ναι. Αυτός είναι ο Φετφατζίδης, ναι. Ο οποίος δεν είναι ποδοσφαιριστής. Κάτσε να βάλει κανένα γκολ σήμερα, αύριο να δεις τώρα. Είναι τσαρλατάνος. Oh. Είναι για να παίζει κανένα έργο. Της Φίνος Φιλμ, oh, να τον εβάλουν να κάνει εκεί τον έχει ποδοσφαιριστή. Έχει κάποιες παίχτες που σ' αγαπάει πολύ. Ναι, ο, να παίζει ο Βουτσάς και να δίνει τη φάτσα του Βουτσά και πίσω να παίζει ο Φετφατζίδης. Φετφατζίδης, πέντε χρόνια. Φτάνει, τον έλουσα. Φτάνει, είπαμε να τον ρίξω. Τόνσο. Ο Τόνσο τον τεμπελόσκυλο. Και αυτός. Ναι, έχει να κάνει προετοιμασία 4 χρόνια. Φετφατζίδης, Τόνσο, παιδιά. Ο Τόνσο. Παίζουμε, έκανε για πρώτη φορά προετοιμασία φέτος. Τα πόδια του είναι πιο βαριά. Και από την Ανουσάκη που έπαιζε την ταινία με τον Κούρκουλο και έκανε γυμνό. Έκανε και βλέπαμε, Ανουσάκη γυμνό και βλέπαμε. Γάμπα της είναι σαν εκείνα, το πίσεσβαρα. Εκείνη η γάμπα, ναι, ναι. Γάμπα στην κατοχή άμα τη βλέπαν την Ανουσάκη. Τι χειρομέρι. Τα σκόβανε τα πόδια και να τρώγανε ένα μήνα χειρομέρι. Έλα παρακάτω. Ούτε ο Τόνσος αρέσει. Ο Τόνσος μου αρέσει. Αλλά Πεκταράς, δεν ναι. Τεμπελόσκυλο. Πάμε παρακάτω. Και κορυφή ο Ιντέγε. Ποιο Ιντέγε. Αυτός που πήρε ο Μπράουν. Ο Ιντέγε αυτή τη στιγμή άμα βάλει τον παλί. Τον Τίνο, τον φίλο μας. Ναι. Το Μιχαλίτσο στόπερ. Στόπερ Μιχαλίτσο. Και τον Ιντέγε σε μια ομάδα. Ναι. Θα πούν καλά κρατιούνται αυτοί οι τρεις. Καλά, ναι. Και οι τρεις μαζί. Ναι. Καλά κρατιούνται. Για παλέμαχοι. Μία ή άλλη δηλαδή. Για παλέμαχοι κρατιούνται. Τινάρας, Μιχαλίτσος. Ναι. Μιχαλίτσος μάλλον θα είναι ακόμα καλύτερος. Άμα δούνε τον Ντεγκίνη με τον Μιχαλίτσο να παίζει. Ναι. Θα πούνε είναι πιο μπροστά ο στόπερ. Ναι. Σε καλύτερη φυσική κατάσταση. 62 χρονών πιο καλά είναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Ντεγκίνη λοιπόν σήμερα ένα στόχο έχει να βάλει ένα γκολ και να μην πάθει θλάση. Θα το βάλει λες. Μακάρι να το βάλει. Σε τρία στόπερα πάνω δύσκολο να το βάλει. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Αυτή είναι η δεκάδα του Παντελή. Δεν με ενθουσιάζει. Κατά 95, αυτή είναι, αυτός είναι η τετράδα της άμυνας, ο τερματοφύλακας, ναι. Και τα δυο αμυντικά χαφ που είναι δυο δηλαδή η χημεία τους είναι δυο αργή. Ναι, δεν κόλλησε πολύ καλά πέρσι αυτό ο το Ματίγια, δίδυμο και στην πορεία άλλαξε ούτως άλλως. Ο Ματίγια έκανε καριέρα πέρσι. Με τον Σιώπη. Γιατί ήταν ο κοντός εκεί πέρα, ναι, ο Μπιν Τίπα και πριν τον Σιώπη ο Ματίγια λέγαμε ένας καλός παίχτης. Αυτό. Τώρα έγινε σήμερα ένας καλός παίχτης. Ναι. Και τον είδα και αυτόν, δεν είναι σε καλή, πολύ καλή φόρμα. Τι φάγαν πολύ τα παιδιά το καλοκαίρι. Δεν ξέρω τι κάνανε. Ναι. Πάντως ο κεντρικός άξονας που έλεγε ο σπίτι του Άρη. Ναι, 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 ναι. Έκανε ένα κρακ. Κρακ έκανε, ναι. Όπως και ο άξονας της γης με το τσουνάμι. Μάλιστα. Και παρακλίναμε τις πορείες μας. Δεν περιμένω πολλά πράγματα από τον άξονα του Άρη. Και εκείνο το οποίο πρέπει να πω είναι ότι επειδή αυτή η ομάδα δεν έχει καμιά της προκοπής η Κύπρος. Κύπρος είναι εκεί πέρα. Καλά, αφού μέχρι προχθές μου λέγες όμως, καλό transition. Όμως έχει μεγάλη, ναι. Μεγάλη ταλεντάρα. Ποιος? Στην αντεπίθεση και στο μεγάλο χώρο. Άρα ο Άρης, ναι. Έχει δύο προβλήματα. Και να σπάσει άμυνα με τεφορμέ παίκτες, αλλά και όταν καθεί η μπάλα να γυρίσει πίσω και ξανά γρήγορα να την ξανακερδίσει. Εδώ λοιπόν. Και πού καταλήγουμε, Κωνσταντίνε? Καταλήγουμε ότι αν ο Άρης φέρει το 0-0 σήμερα. Να πάει να ανάψει και λαμπάδα. Όχι, να είναι ευχαριστημένος, μην αρχίσουν εγώ. Άμα δουν ότι ο Άρης δεν βγάζει πολλούς παίκτες μπροστά, θα καταλάβουν ότι αυτός είναι ο Άρης. Ναι. Αυτός είναι ο Άρης. Εντάξει, τον αδικεύεις. Ναι, αυτός είναι ο Άρης. Τον αδικεύεις. Εντάξει, αλλά δεν παίζει με την Μπαρτσελόνα, με την ΑΕΛ με σου παίζει. Εντάξει, κύριε Μέσο. Δηλαδή, τώρα... Μια ή άλλη δηλαδή έχουμε. Τι μια ή άλλη. Τι είναι ο Άρης, τι είναι το ζουμί του. Η Λεμεσό. Λες δηλαδή πάνω κάτω. Άμα παίξουν πέντε φορές, τρεις θα κερδίσει ο Άρης και δύο η Λεμεσό. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Καλά, δεν είναι. Η ομάδα είναι καλοδουλεμένη, έχει ίδιο προπονητή. Παίζει αυτό το 3-5-2 με μεγάλη επιτυχία εδώ και 1-1,5 χρόνο. Ο προπονητής είναι τσακαλάκος από ό,τι έμαθα. Κλέφτης είναι. Ναι, είναι πολύ καλό. Κλέφτης.
Τον έχω σε πολύ μεγάλη υπόλοιψη. Είναι κλέφτης. Τον έχω σε μεγάλη, γιατί μίλησα και εγώ με συναδέλφους. Είναι κλέφτης. Πολύ ωραίος προπονητής, λέει, μας έχει μουρλάνει. Πήγαν στα κατεχόμενα. Και κάνει και εκπλήξεις. Πήγαν στα κατεχόμενα αυτούς που μίλησες να αγοράσουν κανένα σουβενίρ. Δεν ξέρω αν πήγαν, δεν σου ρώτησα τέτοια. Αλλά είναι τρελιάς ο προπονητής, μπορεί και μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού να κάνει ανάκατα το μάτς, να αλλάξει συστήματα, παίχτες να βγάλει. Δεν είναι στα καλά του Άρης. Καλά, είναι λογικό. Πάει. Ρε φίλε, ποιος είναι στα καλά του τώρα. Δεν έχει παίκτες. Τέλη Ιουλίου είμαστε. Δεν έχει σημασία. Τι δεν έχει. Δεν έχει παίκτες. Ναι. Τι έγινε που είναι τέλειο. Όλες οι ομάδες είναι αδύνατες. Να βάλει αλλαγή τον Ντουάρτε. Ναι. Ο πισινός του κόκκινου είναι πιο αδύνατος από τον Ντουάρτε τον πισινό. Είναι. Άμα τους βγάλω στην παραλία, θα πει τα κοριτσάκια αυτός ο πισινός του χοντρού είναι καλύτερος από το άλλο του. Τζουμερός. Τζούσι. Τι ανανανα. Εντάξει, ρε Κωνσταντίνε. Να μην το παίξουμε άμα είναι. Τι να πούμε δεν είμαστε έτοιμοι. Να πάμε πιο μετά. Τι να κάνουμε. Δεν είναι αφού οι ομάδες είναι ανέτοιμες τώρα. Τι να κάνουμε. Ποιες είναι ανέτοιμες. Οι ομάδες, γιατί να είναι ανέτοιμες. Εγώ πώς νομίζω έχω ελπίδες. Δηλαδή, αν πάω παίξει τώρα και ο Ολυμπιακός. Ναι. Αν Ολυμπιακός... Την έλεμε σου, εντάξει, θα την κερδίσουν. Αν ο Ολυμπιακός δεν τραυματιζόταν. Ο Ολυμπιακός ανέτοιμος. Αν δεν τραυματιζόταν ο Φορτούνης. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ έτσι όπως είναι. Είναι ανέτοιμες ομάδες. Ο Ολυμπιακός είναι ανέτοιμος λόγω του δεκαριού. Και λόγω ότι πίσω τα στόπερ λείπουν, είναι ανέτοιμος. Τον είδες και εσύ μου είπες. Άκουγα εγώ χθες. Που είπες, έκανες τον είδες στο Ισπανάλι. Ανέτοιμη ομάδα είναι αυτή. Την έσωσε ο Μάρτινς που λες ότι διαλύσει το μάτι. Έκανε την αλλαγή. Καμαρά, την έσωσε εκεί. Το είπε και ο κόκκινος, το άκουσα από ένα ράδιο. Εντάξει, okay. Είπε, έκανε την αλλαγή. Ναι. Εντάξει, ναι. Τι παρέσαι. Καλημέρα, Γρηγόρη, με τον καλό τον λόγο. Ανέτοιμες είναι όλες οι ομάδες. Όλες. Ρε, ο Άρης έχει και παίκτες. Ειδικών αυτών. Δηλαδή ο Τόρσο. Ναι. Λέει καλός παίκτης. Τεμπελόσκυλο, αρχιτεμπέλαρος που έκανε πρώτη φορά προετοιμασία φέτος. Τεμπέλης. Η φτέρνα πονάει, η γάμπα πονάει, τι άσε κάνω δηλαδή. Ο Καρτάκιας που είναι φανατικός ακροατής μας. Ναι, τι θέλει. Ο φιλαράκι μου συνεργάτης, αλλά τρελαίνε, σηκώνεται πρωί Ρουμανία να μας ακούσει. Ρουμανία. Λέει, ο διαιτητής του αγώνα. Σήμερα. Ναι. Γιατί αυτός τους έχει τους διαιτητές. Ναι. Ο Άγγλος ο Άτουελ, όσα μάτς έχει σφυρίξει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, βγήκανε όλα διπλά. Και όχι απλά βγήκαν διπλά, βγήκαν και πολύ άνετα από 0,8 ως 0,3. Άρα δεν είναι εδράκιας. Δεν είναι, το, δεν λέω, είναι λέει, εδράκιας, ναι. Το λέω για τα στατιστικά του παιχνιδιού. Δεν είναι εδράκιας. Δεν είναι εδράκιας, ναι. Ο Άτουελ αυτός. Ίσα ίσα άμα δει ατμόσφαιρα μαμού, θα πει έχουν την ατμόσφαιρα αυτή, εγώ θα ισορροπήσω. Πώς θα παράξει ο Άρης παιχνίδι από πίσω. Άντε ας τα πω έτσι μια εικόνα του παιχνίδι. Πώς θα παράξει. Πώς θα παράξει παιχνίδι. Ο Τόσο είναι σαν το Σακάτι. Ναι. Η Χάφη 2. Η Χάφη 2. Φίλε, δεν περιμένω πολλά εγώ. Τι περιμένει. Στατικές βάσεις, κανένα καλό φάλμα αντίγια, κανένα καλό στη μέρα, κανένα μπουμπούλα. Πρέσινγκ θα κάνει, ποιος θα κάνει πρέσινγκ. Τι πρέσινγκ τώρα, το τέλη Ιούλη με 40 βαθμούς στο βράδυ. Από πίσω πώς θα οργανώσει ο Άρης παιχνίδι. Ο Άρης πρέπει να είναι μυστικός. Πώς. Γιατί πώς, να μην δεν έχει κανέναν εξτρέμ. Ο Σούντγκεν θα ανεβαίνει λίγο γιατί τον είδα παίρνει όλη την πλευρά. Θα ανέβει ο Σούντγκεν, θα κάνει σέντρα. Ναι, να πηδήξουν τρία σέντερ μπακ με ένα σέντερ βόλ. Ο Ιντέγε με τρία σέντερ μπακ. Αφού τρισμένα τρεις είναι η αναλογία, πώς θα γίνει. Καλά τον Ιντέγκε γι' αυτό τον πήρα. Θα πηδήξει δεύτερο ο Τόνσο. Ο ναι. Τόνσο θέλει άμα πάει σε κανένα μουσείο και του πούνε πάνε άναψε το φως, θα θέλει σκάλα για να ανέβει. Και αυτός. Κοντός είναι. Και αυτός ρε Κωνσταντίνε. Ο Φετβαζίδης, άμα τον πας στο κέντρο της πόλης να νοικιάσει σπίτι, ναι. Θα πει δεν πάω. Γιατί. Γιατί το φως είναι απάνω πιο ψηλά. Α, έχουν πρέπει ψηλά, να κάνω άλμα να πούμε. Έλα ρε φίλε τώρα. Είναι ψηλά στο κέντρο, τα έχουν βάλει ψηλά παλιά. Έχει πάει σε παλιό σπίτι τη δεκαετία του 50 κάτω σε κάνα δικηγορικό γραφείο, σε κάνα συμβολιογράφο. Τα βάζουν ψηλά στο ταβάνι. Άναψε το φως. Τιμωρία βάζει στου κοντού. Αφού οι γραμματείς που παίρνουν δεν είναι κοντές, είναι πάνω από 67. Αλλά ένα βάζει για τα κούνα. Ένα και μια βέργα. Μπαμ, να ανοίγει να ανάβει το φως. Αυτό είναι τιμωρία ρε φίλε. Βασανιστήρια του βάζει. Εκτός αν οι κοντοί έλεγαν του ψηλού άνθρωπου. Για πάρε καμιά Αλβανίδα να καθαρίσει το σπίτι, να ανέβει να κάνει στην κουρτίνα. Όλα τα ξέρω. Δύο μέτρα πάνω. Θα με τρελάνει όλα ο μπαγάσα και τα φώτα. Ο Τόνσο, θα γίνει σέντρα δηλαδή. Άρα κλείνοντα. Ναι, μισό λεπτό. Πριν να πευλοκοπήσω, θα γίνει σέντρα. Ναι, ο Τόνσο. Α πούμε γίνεται σέντρα από τον Κορχούτ. Λέω εγώ τώρα. Από τον Κορχούτ θα γίνει σέντρα, ναι. Και παραμπηδείξει ο Ιντέγε. Πεδαρά ο Ιντέγε. Θα έχει φορτώσει άλλο στην περιοχή ο Άρη. Θα φορτώσει τον Τόνσο και τον Φετβαζίδη. Από ανάποδη πλευρά, πάμε την άλλη. Για να βγει ο Χατζηχρήστος με το ρίζο. Να βγει και την κοινή θέλω. Να πάρει κανένα rebound. Ναι. Θα παίξουν τρία γαϊδούρια center back με τον έναν. Και θα γίνει σέντρα. Και αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ καλή χημία. Είναι σχεδόν ίδια με πέρσι. Δύο παίκτες ήταν, δύο ήρθαν. Και τέλος. Έφυγε ο center back να πούμε καλό. Πήραν έναν άλλο. Πήραν έναν άλλο, δεν τόσο καλό. Εντάξει. Πώς θα περάσει ο Άρης δηλαδή. Τι πώς θα περάσει εσύ. Μια σταυροκλωσιά, ένα φάουλ, ένα στιγμένο. Εντάξει, άμα γίνει έτσι. Και τέτοια περίοδο τι θες, Κωνσταντίνε, να κάνει. Να μαγεύσει το πλήθος τώρα. Δεν ξέρω. Γεμάτο το γήπεδο θα έχει και χίλιου. Θα βάλει το Μάρτινς μετά αλλαγή. Πες ότι τόσο δεν τραβάει. Θα βάλει το Μάρτινς. Μην μπερδεύει. Είναι ρίσκο. Παίζει το 70-0-0. Ναι. Και παίζει ο Φορ. Εγώ λέω θα τον βγάλει τον Μπράουν κάποιο. Θα βγάλει τον Μπράουν, θα βάλει τον Τεκίνη. Θα βάλει κάτι πιο φρέσκο. Έλα τώρα να δει. Γιατί ο Μπράουν
θα κρεμάσει. Και άμα δει μετά το 60-65 δεν τραβάει. Άκου τώρα πώς μπορεί να το φάει τον γκολ ο Άρης. Θα βάλει τον τεκινή σεντερφόρ. Γιατί δεν λες πως θα το φάει. Και θα έχει από πίσω, στο πω εγώ, τρεις παίκτες που δεν μαρκάρουν. Φετφατζίδης αν χαθεί μπάλα, Τόμσον αν χαθεί μπάλα και ο Μαρτίνεθ αν χαθεί μπάλα. Και τους τρεις ταυτόχρονα. Ναι, γιατί δεν νομίζω να το έχει. Άκου τώρα. Τι θα πάει για το 1-0 λες. Να πάει για το 1-0. Κράτα το 0-0 όπως έκανε και ο Ολυμπιακός. Χάνε την μπάλα και έχω να πέσουν οι άλλοι σε δύο κάφα αργά. Δεν θα βγουν τέσσερις φορές. Θα βγουν. Άμα το κάτσουνε τον κόλ. Άμα τους φάει ο Βέλεθ, τους έφαγε. Άρα τι βλέπει. Πώς θα τον φάει ο Βέλεθ. Όπως έφαγε τον Εσικουλού προχθές με τον Ατρόμητρο. Έτσι θα τον φάει. Τον Μανούσο. Τον Εσικουλού. Α, τον Εσικουλού δεν μπορούσε να τον πιάσει. Είναι πολύ γρήγορο. Του βγήκε ο Εσικουλού μπροστά. Είπαμε, είναι πολύ γρήγορο αυτό. Λοιπόν, άρα για να κλείσουν, νομίζω τα πάμε όλα για τον Άρη. Νομίζω τα πάμε όλα. Εγώ είμαι απεσιόδοξο για τον Άρη σήμερα. Ναι, δηλαδή με κάνει να φαίνομαι αριανώσει τώρα πώ θα ακούνε να προσπαθήσω να σε μαζέψω. Πα να το ρημάξει το μάτ. Σου λέω το βλέπω. Δεν βλέπω να πατάει καλά. Βλέπεις να χάνει κιόλα. Όχι. Να χάνει και το αίτη του, τι βλέπεις. 0-0, 1-1. Άμα φέρει 0-0, να πέσει χειροκρότημα. Αποθέωση, όλε. Χαμόγελο, αλλά όχι να φανεί και το ούλο. Έτσι κοιτά. Α, λίγο. Έτσι να το λύσει. Πώς γελάνε οι κυρίες εκεί στα έργα τέχνη, τα βλέπουν. Ω, τι ωραίο, κυρία μου. Με τα ταγεράκια. Οι κυρίες που έχουν κάνει πλαστικές, να ξέρεις, δεν μπορεί να φανεί ούλο στο χαμόγελο. Σωστό. Γιατί θα φύγει κανένα σύνα, θα πούμε, καμιά γραμμή από εκεί πέρα και θα κρεμάζει το μάγουλο, να πούμε. Ναι. Τι θα συμβεί, λέει, αν πάρει χειραψία ο Κωστής με το Μητσοτάκη. Τι θα γίνει? Το Big Bang θα τρίτος γίνει. Παγκόσμιος Big πόλου. Bang, φίλε, εσύ ναι. και ο Κούλης. Αυτοί που στέλνουν τα μηνύματα είναι γουρλίδες. Δεν ξέρω. Ε? Πάντως, φίλε, δεν είναι από το καπάνι μπλουζίτσα, είναι από το μπουτίκ του Άμστερνταμ. Εγώ την είδα, έχει ποιότητα η μπλούζα. Δεν είναι καμιά χθεσινή πουλά τρέλα. Καλημέρα, βουνά. Θα βάλουμε τον ραπ με τον εισιτή σε ένα δωμάτιο και θα δούμε τι γλέντια θα έχει με τη μικρή Ολλανδέζα. Ήρθε ο φίλος σου, να ξέρεις. Υπέγραψε, θα τα πούμε όμως μετά τον break αυτά. Τέτοιο παίκτη θέλατε. Θα τα πούμε τώρα μετά. Ένα γιατί... κανίβαλο, ένα πρωτόγωνο. Γιατί πρωτόγωνο, είναι μαύρος, είναι πρωτόγωνο. Ένα που χτυπάει την μπάλα με τη φτέρνα, αλλά μαρκάρει. Ναι, αυτό θέλαμε. Ένα κομμάτι παζλ που έχει. Κάνατε μεταγραφή, σωστή. Ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε για τη μεταγραφή. Νομίζω για τον Άρη τα εξαντλήσαμε όλα. Δεν είναι πολύ αισιόδοξο εδώ το κουμπαράκι μου. Anyway. Δεν ξέρω εσείς πάντως αν έχετε σκεφτεί πώς θα ήταν η ζωή αν τα απλά ήταν και αυτονόητα. Λοιπόν, η Q ήρθε να κάνει τα απλά αυτονόητα με πακέτα που κάνουν τη ζωή σας εύκολη. Τόσο εύκολη που δεν θα το πιστεύετε. Η νέα Q φέρνει το πακέτο κατ' κινητής που τα κάνει όλα αυτόματα στο Q-Star Auto. Ενεργοποιείς το πακέτο Q-Star της επιλογής σου μία φορά, βάζεις τα στοιχεία της κάρτας σου και το πακέτο σου ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα χωρίς να τρέχεις. Α, και να έχεις και χρέωση ένα δευτερόλεπτο και rollover ώστε να μεταφέρονται αυτόματα τα λεπτά και τα data που δεν κατανάλωσες στον επόμενο μήνα. Μάθε περισσότερα για τα Q-Star πακέτα στο www.myq.gr. Rap and Cool μαζί με Λελίδη στα πλήκτρα σε πολύ λίγο μαζί σας μετά την Σμαράγδα Μπασάκου με το αθλητικό της δελτίο. Τα παιχνίδια μπορεί να σταμάτησαν για το καλοκαίρι, αν και είμαστε σε περίοδο επανέναρξης, αλλά έχουμε παιχνίδια κληρώσεων και στο Regency Casino, φίλες και φίλοι. Caror Cast, να το θυμάστε, γιατί μοιράζει χρήμα και αυτοκίνητα κάθε εβδομάδα στο καζίνο. Με το που μπαίνετε στην είσοδο, παίρνετε λαχνούς. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή έχουμε τις κληρώσεις. Εάν ακούσετε το ονοματάκι σας, μάλλον αν δείτε τον αριθμό που έχετε στα χέρια σας, μπορεί να διεκδικήσετε μέχρι και 5.000 ευρώ μετρητά ή ένα αυτοκίνητο Renault Twingo. Δεν σε Κωνσταντίνε, τι στο Ιωφόρο έχουμε κάτω στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το βλέπεις τον εδώ δικό μας. Πάμε κάνουμε καμιά βολτίτσα, ήρθε και η Βγενούλα. Τι να κάνω, λέει. Να έχουμε αυτό το ιστιοφόρο κάτω στο θερμαϊκό κόβο. Ξύλινο σκάφο, μουσείο του Κατάρο. Ναι, μουσείο. Μπε εκεί μέσα. Τι θα κάνω, θα βγω. Να πιάσει λίγο, λίγο αέρα. Εσύ παρκαρισμένο είναι. Εντάξει, μουσείο είναι. Τι λίγο αέρα. Να σου έρθει στη μάπα. Τι παρκαρισμένο. Σε παρκαρισμένο πλοίο θα πάω να κάνω αυτό. Μα είναι μουσείο, σου λέω. Άφια παιδό. Δεν θε. Δεν παίρνει, δεν κάνει βόλτες αυτό τώρα. Είναι ξύλινο σκάφος, το οποίο παίρνει μέσα και είναι μουσείο του Κατάρ. Έχει δέσει εδώ τώρα στο θερμαϊκό. Ναι. Ούτε τρεις πελάτες δεν θα πιάσει. Λες! Γιατί είναι Κωνσταντίνε έτσι κατευθείαν. Πάω εγώ τώρα να δώσω λεφτά για να δω το μουσείο του Κατάρ. Έλα ρε Κωνσταντίνε. Ας τα διάλογα ρε κουλιά. Γιατί είναι αγόρι μου, μη. Το μουσείο του Κατάρ. Μη, εσύ αγόρι μου είσαι με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ τώρα. Δες εδώ ήδη τρία άτομα έχει μέσα. Αυτοί που είναι αυτοί. Δες σαν τον εσύ την ο ένα. Δεν στο κτίνο σε κοινο κοινο. Έδεσε στη Θεσσαλονίκη το κτίνο. Μουσείο του Κατάρ. Ναι, λοιπόν. Και θα πάει τώρα άλλος
που δεν έχει λεφτά να πάρει καλαμπόκι. Ναι. Και περπατάει και να. Καλά, μα είναι κούτρα. Πα να δει για την εμπειρία. Δεν θε να δει τι έχει το μουσείο του Κατάρ. Έχει κανένα μουσείο τζάμπαρε, Κουλιανέ. Μπορεί να θέλω. Αυτοί ρε φίλε, τι ανάγκη έχουν οι Καταριανοί. Ναι. Αυτοί αγοράζουν την Γκολ Θεσσαλονίκη, μα θέλουν. Σιγά. Εδώ πήρανε, ναι. Πήρανε το ναι, Μουντιάλ, ναι. Πώς το πήρανε, να πούμε. Ναι. Λαδόθηκαν 100 άτομα. Άμα πλακωθούν. Ναι. Κι, Καταριανοί. Καλά, μάτσι, κι. Πλακωθούν τίποτα, χουλιγκάνοι εκεί. Ισραηλινοί, Κύπροι και Γερμανοί είναι η πλειοψηφία των τουριστών που έχουμε στην πόλη μας, έτσι. Ναι. Αυτό ξέρεις με μια λαμπάδα σε πόση ώρα παίρνει φωτιά. Εντάξει, να κάνω. Κωνσταντίνε, εσύ σκέφτεσαι όλα τα αρνητικά. Τι με μια λαμπάδα, εδώ λέμε να πάμε να δούμε το μουσείο. Δεν με πείθεις. Καλημέρες, βαριές φανέλες. Ναι. Εύκολος ο άσος του Άρη απόψε. Ναι. Εύκολη πρόκληση σήμερα στο κάστρο και απόρθητο κάστρο της Μακεδονίας 40 χρόνια και δεν έχει παρεμβιαστεί ποτέ από Βαλερέγγες και από Λίν. Ναι. Λέει ο φίλος του Ολυμπιακού που βλέπω ότι έχει μια ιδιαίτερη συμπάθεια ο Δήμος προς τον Άρη. Δεν ξέρω. Βαλερέγγες και. Που είχα χάσει, που κάτι Λίν είχα χάσει εδώ. Ναι. Βλέπω μια συμπάθεια του Δήμου, του φίλου μας του Γάβρου εκεί στον Κορινό προς τον Άρη. Έτσι, υπάρχει συμπάθεια μεταξύ των Αριανών και των Ολυμπιακών, όπως υπήρχε Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ την δεκαετία του 80. Υπάρχει μια συμπάθεια. Ανοίγατε τα ποδαράκια εδώ. Ο Δήμος εδώ ακούει ΠΑΟΚ και βγάζει αφρούς από το στόμα. Ανοίγατε τα ποδαράκια στον κύριο Μαρτινογιάννη. Παλιά, άνοιγε και αυτός να πάρει κανένα πρωτάθλημα. Αλλά. Δεν βαρούσε εκεί το τζέμπτιμπι. Ναι. Αφιερωμένο λέει το πώς μου στο φίλο μου τον Μπεκάτσα, λέει που τον γουστάρω πολύ. Λέει ο φίλος μας ο Ψαράς, ο Δήμος από τον Κορινό. Βράσε τι λέει τώρα. Πάνε πάρει δεκάρι γιατί. Θα σε έχω τον Νοέμβριο στου 15 βαθμού εκεί να κλείσει. Γράφει το φως στο. Ο πρώτος πάρουν, ναι, γράφει. Κάνε ένα δεκάρι να πάρει Ολυμπιακό. Αλλά αυτού που είναι να πάρει αυτό ο Μπενζιά. Αυτός ο Μπενζιά. Λίγα πράγματα. Ναι. Λίγα δεν είναι Φορτούνη. Ούτε το ένα πόλ του Φορτούνη δεν είναι τώρα. Ο Μπενζιά. Ο Μπενζιά. Τον είχα πέρσι στην Τουρκία με τη Φενέ, τον έβλεπα. Ναι. Λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα. 20 μάτς, μια ασίστ έδωσε δεκάρι. Τον Μπέλκα είναι καλύτερο. Τρελώσει. Όχι. Τρελώσει. Πόσα παίρνει αυτό ο Μπενζιά. Τι, θα το δώσω. Ξέρω 5 εξαλωσάκια θα το δώσω. Θα δει πιο πάνω τον Μπέλκα. Θα πάρει ο Μπέλκα. Δεν τα χώνει, θα πάρει παραπάνω. Άρα είναι καλύτερο από τον Μπέλκα. Οικονομικά ναι. Άρα ο μάνατζερ του Πέλκα είναι Βλάξ. Ρε αγόρι μου, στο είπα την έχω ξαναπεί την ιστορία. Για να μάθω, ναι. Ο Πέλκα είχε ο κάνει Πέλκας. Το συμβόλαιό του πριν ξεκινήσουν οι νέες ανανεώσεις. Ναι, ναι. Είχε κάνει τετραετές. Ναι. Τότε έκαναν εκείνα τα ποσά. Ναι. Τώρα που θα ξαναφύγει η ώρα για ανανέωση του χρόνου θα τα πάρει αυτά. Δηλαδή. Αν ο Πάοκ τα είχε καλά με τον μάνατζερ του Πέλκα, ναι. Θα τον είχαν κάνει ανανέωση. Εμένα σου πω κάτι. Ναι. Δεν με απασχολεί αν ο Πέλκα αυτή τη στιγμή παίρνει λεφτά πολλά, να ξέρει. Κανένα δεν πρέπει να απασχολεί. Το θέμα είναι να απασχολεί να πει καλά ο Πέλκας. Ναι. Ο Πέλκας θα το βρει το δρόμο του και θα πάρει και τα λεφτά. Ναι, ναι, πότε. Να είσαι σίγουρο. Εντάξει, δηλαδή τίποτε. Τίποτε. Είδα και του άλλου, να σου πω τώρα, γιατί έχουμε καμένο από τότε σαν παοξή. Ναι, ναι. Είδα τον Κλάους όταν πήρε τα πολλά λεφτά, την μπάλα με έπαιξε. Λέγαμε, αχ το παιδί μα, το αδικεύουμε. 150.000. Συγγνώμη. Ναι, τι συγγνώμη. Συγγνώμη. Ναι. Ο Κλάους ναι. Έχει καμένη φλάτζα. Εντάξει, καμένη φλάτζα. Δηλαδή, άμα το δει στον δρόμο τον Κλάους ναι, ναι. Να περπατάει, θα πει. Μήπως έβγαινε από κάνα ίδρυμα αυτό, ξέρω εγώ. Γιατί το παιδί τώρα. Δεν το βλέπεις, μας είναι το βλέμμα. Εντάξει τώρα. Τι έχει φάει, τι έχει πιει, θα πεις. Ναι, ναι. Έχει σαν να βγει και από το ίδρυμα. Λοιπόν, άσε τον Κλάους, πάμε στα θέματα τώρα. Του Πάου. Σαν παράδειγμα τον Κλάους. Ναι, θέλω να σου πω για το οικονομικό κομμάτι. Που όντως ο Κλάους έχει βάλει τα πιο πολλά γκολ, φίλε. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Από το ίδρυμα βγήκε, βρε. Δεν ξέρω τι γκολ έκανε. Καλημέρα, μπρο. Ο Άρης πίσω είναι. Μερικά μηνύματα να διαβάσω γιατί δέχτηκα παράπονα και έχουν δίκιο οι φίλοι. Ποιοι, από τους φίλους ακροατές. Ποιοι φίλοι, τι κάνουν, ό,τι τι. Ότι δεν διαβάζουμε καθόλου τα μηνύματα. Πληρώνουν εδώ για να δώσουν. Όχι. Απά πνιγούνε, πες. Γιατί ρε. Να διαβάσεις τα μηνύματα που στέλνουν στο ευρώ. Χθες μου κάναν παράπονα και το αντιλήφθηκα ότι. Βρε τζάμπα τώρα δώσουν. Μηνύματα τώρα θα διαβάζεις τώρα. Ο Άρης είναι πίσω, λέει και ένα ασαφή με Σούτγκεν και Κορχούτ είναι περιπή στα λάθη. Βλέπω να σκοράρει και η ΑΕΛ 1-1 το βλέπω το μάτς. Λέει. Το φιλαράκι μου που σε λέει τρελό, αλλά σε γουστάρει, αλλά σε κάνει αυστηρή κριτική. Έστειλε κανένα Φράγκο αυτό που έστειλε το μήνυμα. Τώρα αυτό. Σαν πελάτη, έστειλε Φράγκο. Όχι, ρε Κωνσταντίνε. Άσε μας με τα μηνύματα. Πρέπει να διαβάσουμε και μερικά. Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟΚ. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Στον Άρη, τον μα κάνει τώρα σαν τον κόκκινο, κάνει την εκπομπή ο ακροατή. Δεν θα την κάνει ο ακροατή. Αυτό του εξηγούσα και εγώ χθε. Λέω παιδιά, δεν γίνεται. Πρέπει να πούμε τόσα πράγματα. Τον πελόσκινο, τον κόκκινο να πούμε. Έχω τον αστραπούλο εδώ πέρα πρέπει να πει πράγματα. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Να πω και εγώ τα δικά μου. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Πολύ καλή μεταγραφή του Μαύρου. Άμα θε πε κι αλλιώ. Όχι, αυτό που βλέπω λέω. Στη μαύρη σκιά που πάνω σε πλακώνει είναι ήδη στο χόρτ. Πέρασε ιατρικέ, υπέγραψε συμβόλαιο. Σήμερα θα προπονηθεί και είναι ήδη έτοιμο. Άκου, αυτέ είναι μεταγραφέ. Όχι να τον περιμένω ένα μήνα, ενάμιση να χάσει δύο κιλά. Γι' αυτό πληρώνει. Έλα τώρα να σε πω. Γι' αυτό όχι, πληρώνεις. Όχι, θέλει λέει να προσαρμοστεί κτλ. Ήρθε ο Μαύρο σήμερα, αύριο μπαίνει στην προετοιμασία ναι. Με τον Άγιαξ βασικό. Άντε τώρα. Κατευθείαν, πάπα. Τρέξατε με του τεμπελχανάδε και του μανατζαρέου εδώ, του απαταιώνε. Σφέρνετε τον παίκτη. Με 8 κιλά παραπάνω, σακατλίκια τώρα. Ναι, ναι, σου έχω είδε σε λίγο ναι. Που θα τη σχολιάσουμε και θέλω την ναι. Αλλά θα φτάσουμε και λίγο. Λοιπόν, πες μου, ναι. Ο Εσίτη λοιπόν είναι εκεί, σήμερα μπαίνει με το υπόλοιπο
πω. Μ' αρέσει. Σ' αρέσει. Τι με φυσικά. Είναι το κομμάτι του παζλ που έλειπε τόσα χρόνια από τον ΠΑΟΚ. Ο καθαρό αιμο κόφτη, το εξάρι τρέχον. Ο άμπαλο ψηλό, δυνατό κόφτη κτλ. Άμπαλο δεν το λε 100%. Άμπαλο το λε. Το λε άμπαλο. Ένα παίξ που δεν σκοράρει από τα καφ. Δεν θέλω να βάζει γκολ. Και ο Σιόπη σε σκόραρε. Εδώ σκοράρουν 10 γκολ το χρόνο. Ναι. Και ο Κάνια όταν είσαι στον ΠΑΟΚ άγκολο ήταν. Ρε παιδάκι μου. Ναι, λε ότι δεν είναι ο τεχνικό. Έχει παίκτε να σκοράρουν. Ναι. Του παραβλέπει αυτό το κουσούρι να πούμε, κατάλαβε. Ναι. Αλλά στον ΠΑΟΚ θα κάνει γκολ. Φτάνει λέει με το συμβόλαιο του Πέλκα, μα έχει πριν. Φτάνει λέει. Μέχρι και 7 χρόνια η ανιψιά μου ερώτηση. Λέει τι γίνεται με αυτόν τον Πέλκα, γιατί τον αδικεύουν. Πέσουν τα ρεγόνια. Αλλά ο Πέλκα. Ναι. Λέμε, εγώ δεν σου λέω θα το κάνει επίτηδε. Ναι. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να μην μπει καλά. Λέμε. Ναι. Εγώ λέω θα μπει. Αλλά λέμε ότι δεν μπαίνει σε δυο μάτς καλά. Είναι... Πες μου τι έχει να ακούσει για το συμβόλαιο. Ο Πέλκας είναι ναι. ταυλωμένος αυτή τη στιγμή. Ναι. Όσο δεν φαντάζεσαι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί βλέπει τον προπονητή τον πιστεύει πολύ σε αυτό το σχήμα που θέλει να κάνει. Έτσι δεν πίσω από τον Τσούμπα Ακπομ. Γιατί ποιον θα βάλει. Ότι θα βάλει πολλά γκολ. Γιατί ποιον θα βάλει εκεί άλλον. Αυτό θα βάλει. Ναι, μισό λεπτό. Ποιο μπορεί να βάλει, μπορεί να βάζει το Σβιντεύσκι σου. Τι να βάλει. Το Σβιντεύσκι. Ναι. Ναι, τι ναι. Ναι, θα κάνει ο Σβιντεύσκι τα μαρκαρίσματα του Πέλκα στο ναι, κέντρο. Λέω, μπορεί να το βάλει και αυτόν αν θέλει. Μπορεί ναι. να βάλει και τον Στόχ αν θέλει. Μπορεί να βάλει όποιον θέλει. Να βάλει μπορεί το να βάλει και τον Λάμπρου αν θέλει. Τον Λάμπρου. Ναι. Βάλτε τον 4-4-2. Ναι, αλλά, βάλτε τον. Στα σαματάκια του Φερέρα ναι. ο Πέλκα είναι ο ιδανικό πίσω από τον Τζούμπα. Και γιατί έχει την έκρηξη. Πόσα παίρνει ο Πέλκα. 400. Ο Γιανούλη πόσα παίρνει. Κάπου εκεί κι αυτό. Σε πιάσαν κορόιδο ρε Πέλκα. Φαγώθηκες. Πάμε, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Δεν έχει και νόημα. Στην τσέπη του Πέλκα είμαστε. Εμείς θέλουμε ο Πέλκας να βάζει τα κολλάκια. Αν τα βάλει, θα πάρει και το συμβόλαιο. Εδώ θα είμαστε. Το κουβεντιάζουμε. Λοιπόν, η είδηση είναι αυτή. Τελειώσαμε με τον Εσίτη. Ο Πάου ψάχνει μπακ. Τι μπακ ψάχνει. Άρσερο μπακ. Ψάχνει μπακ που παίρνει τα ίδια λεφτά ο άλλος ο μπακ με τον Μπέλκα. Δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά. Και εσείς ψάχνετε μπακ που δεν κάνει ο αριστερός μπακ. Στο λογιστήριο της ΠΑΕ δεν με ενδιαφέρουν. Δεν με νοιάζει τι κάνουν αυτοί. Ανισορροπίες είναι αυτές. Όχι, εμένα με νοιάζει να παίζει ομάδα καλά. Γιατί ψάχνει μπακ. Εγώ ξέρω. Γιατί έχουμε μόνον έναν αριστερό. Τι δύο δεν πρέπει να έχει μια ομάδα. Τι έχει. Ποιον. Το Βιερίνια. Ο Βιερίνια θα γυρίσει τον Οκτώβριο, Νοέμβριο. Ποιον Οκτώβριο, Νοέμβριο. Νοέμβριο θα γυρίσει. Και τι είναι ο Οκτώβριο. Και τι θα κάνω, δηλαδή χτυπάει ο Γιανούλης, παίρνει μια κάρτα. Πήρατε ένα μπακ δεξί στον πάγκο τον έχετε, βάλτε τον αριστερά δυο μάτς. Α, θα κάνουμε αλχημίες. Και τι είναι ο Πάο, καφενές. Εδώ κάνετε αλχημία με το Βιερίνια. Και καφενές πήρατε... είναι ο Πάο. Εδώ κάνετε αλχημία με το Βιερίνια. Την κάναμε γιατί πέτυχε. Άμα δεν πετύχαινε θα τον αλλάζαμε ξανά. Δεν πιστεύει το Γιανούλη προπονητή. Όχι, καμία σχέση. Ο Γιανούλης παίζει βασικό, τι δεν πιστεύει. Αυτά τα λες εσύ. Ο Γιανούλης τον είδα χθες πετούσε φλόγες πετούσε. Τι πετούσε? Φλόγες. Από πού? Σαν τους δράκους της Καλύση. Άμα μας πούν τη Walt Disney. Ναι. Ελά, Ραπτόπουλε με Κουγιανέ, σας δίνουμε ένα συμβόλαιο. Συμβόλαιο, για χαλό. Επειδή έχετε παίκτες, ναι, ναι. θα κάνουμε αντί για Mickey Mouse, ναι, ναι. θα βάζουμε παίκτες. Mm. Και θα πάμε εμείς τώρα στο Walt Disney. Ναι, ναι. Πρόσεξε τώρα να δεις. Θα πούμε για και... να δω τι φαντάσκει αυτό το μυαλό το. Ναι, ναι, πάμε στα γραφεία εκεί τη Walt Disney. Walt Disney. Εσύ, έτσι, ναι. μέσα, ναι. Και... με τα μαλλιά έτσι που ζητάει. Μα ζητάει ο Walt Disney. Εμάς θα πάρουν για κάποιον. Ένα για ένα το παραμύθι να πετάει φωτιά. Ναι. Και εμείς να δώσουμε το Γιανούλη. Του Γιανούλη. Ξέρεις κάτι κλωτιές που θα μας δώσει. Μα, ίσα, ο Walt Disney. Ρε Κουλιανέ. Βάλε τη φαντασία σου να δουλέψει. Μέσα από ένα αδύνατο σώμα βγαίνει μια πολύ μεγάλη φωτιά. Θα πούν wow, πώς γίνεται αυτό. Άμα δούμε θρίλερ με τον Γιανούλη να βγάζει φωτιά, δεν θα τρομάξει. Εγώ αυτό που βλέπω πάντα φωτιά του Γιανούλη μου αρέσει. Δεν θα τρομάξει ούτε ο 8χρονος. Έλα τώρα ρε με τον Γιανούλη. Αυτό που βλέπω μου αρέσει. Λοιπόν, χθες τα παιδιά, γιατί θα πάμε τώρα. Ποια παιδιά? Του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ, τι κάνανε. Είχαν 2-3 σκηνικά πολύ ωραία, πρέπει να τα αναφέρω. Θα κλάψουμε τώρα. Όχι, θα κλάψουμε. Άμα να κλάψουμε, να βάλω το μαντήρι. Η Βιερίνια με τον Μαουρίσιο έβγαλαν πανό για τον Βέρμπουν, ο οποίος ξεκίνησε και μπήκε κανονικά με την προετοιμασία της ομάδας. Κανονικά κάνει προπόνηση να κάνουμε το σταυρό μας. Βιερίνια. Και έβγαλαν πανό, θα μας λείψεις. Πες στο Βιερίνια να σοβαρευτεί λίγο. Γιατί? Να αφήσει τα σάλια. Ναι. Να γίνει καλά, να το δούμε και αριστερό μπάκο. Όχι, ναι. αριστερό μπάκο, ναι. μπορούμε να το δούμε και μπροστά. Άσε από τα σάλια, πες θα πέσουμε κάτω. Ο Βέρμπλουμ. Ναι. Έτσι φτιάχνει το καλό κλίμα, όχι μόνο με τα λεφτά. Άκου, άκου, είναι ο μεγαλύτερος κοπρίτης χάφ που πέρασε τον ΠΑΟΚ, λέω εγώ. Ο οποίος άμα τρέξει αυτή τη στιγμή μαζί μου που έχει χάσει, θα το αλλάξω τα φώτα. Τα πετρέλαια. Θα το αλλάξω. Τα φώτα. Ναι. Μήπως το έκανα για τον κοροϊδέψον, λέει εδώ. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Αυτό το έγραψε ο Ολυμπιακός Λεβίδης. Ποιος το έκανε, ο Βιερίνια με ποιον. Ο Βιερίνια με τον Μαουρίσο, αν έρθει ένα πανό, θα μας λείψεις, λέει We love you. Ναι. Γιατί κάνανε 3-4 μαζί προετοιμασία. Ναι. Ήτανε μόνοι τους και οι παίχτες υπόλοιποι και μαζί. Ο Βέρμπλουμ πού θα είναι τώρα δηλαδή. Ο Βέρμπλουμ μπήκε χθες κανονικά ναι. με την υπόλοιπη ομάδα. Ναι. Τρέχει, παίζει, κάνει ράι με την πόσο υπόλοιπη. Θα τρέξει δύο μέρες, τρεις. Δεν ξέρω πώς θα τρέξει. Ο Ζαΐρισσας μας συνέδωσε το βράδυ την είδηση, λέει είναι είδηση. Κλάψατε παρέα με τον Ζαΐρι. Βάλατε και τον Βραζιλιάνο μαζί να κλαίγει. Λοιπόν, ναι. ένα ήταν αυτό. Μπράβο, ναι, ναι. Είχανε τα καρεόκι χθες το βράδυ τα παιδιά εκεί πέρα. Είχατε. Καρεόκι, όχι. Δεύτερη συγκίνηση μεγάλη. Ναι.
Και αυτό που έκλεψε την παράσταση ποιο ήταν. Ποιο ήταν. Ο φίλο σου. Ποιο. Ο Σίτι. Σίτι. Τραγουδούσε εκεί. Πρόσεξε γιατί και τον Ουάρτα τα λέγατε αυτά. Ναι. Και την πιτιπιτά. Και μετά όταν έφυγε ο Ουάρτα. Είδατε ότι κυνηγούσε μικρούλε. Το είδατε μετά να πούμε. Το ξέραμε. Όταν τον πήρα το Αγρίνιο. Δεν τα λέγατε. Το Αγρίνιο είχαμε ανακοίνωση, παιδιά, δεν έμεινε καμία όρθια. Όλε οι καθιστέ είναι πλέον. Όταν τον πλάκωσε ένα εκεί κάτω στην Αθήνα. Ναι. Είπατε είναι ο παδός του Ολυμπιακού, δεν είπατε ότι ήταν μπαμπάς από πικρής κοπέλας. Κατάλαβατε τι τρυπή είστε εδώ. Πέντε γκολ θα κάνει φέτος ο Εσίτη από τα στημένα, λέει, με αυτές τις φλόρικες άμυνες που έχει εδώ σε Ελλάδα και με τους κοντούς που έχει. Εγώ είπα ότι αυτός θα κάνει γκολ εδώ. Εδώ θα το κάνει το γκολ. Ναι. Εδώ έκανε γκολ ο Κάνιας στην Ελλάδα. Δεν κάνει ο Εσίτη. Και τρία γκολ έκανε. Έκανε τρία γκολ ο Κάνιας τώρα. Κατάλαβε τι γίνεται. Λοιπόν, άμα βρει κανένα, καμιά ξάνθη. Θα βάλει κανένα κολλάκι. Θα σηκωθεί απάνω, δεν θα πηδήξουν οι άλλοι. Χλάς, θα κάνει ένα κολλάκι. Έγραψε το κοντέρ. Αλλά... Μεγάλη παιχτάρα και κάνει και γκολ. Ναι, 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 και ναι. Σκόρερ Ενσίτη και ιστορίες και τραγούδια και ιστορίες. Πάμε παρακάτω. Προχθές λέει, έβλεπα λέει, το παιχνίδι του Ολυμπιακού με κάτι φίλους Μαριανούς. Ναι, ναι. Και σε μια κατεβασιά του Ολυμπιακού παρακαλούσαν όλοι να μπει γκολ. Λέει, γιατί λέει γίνεται, λέει. Εντάξει, είπαμε ρε παιδιά, μην τρελαίνεστε. Εντάξει, εσείς γουστάρει ο Αριανός, θα σας πω τι γίνεται. Εγώ το ξέρω το συνέστημα. Γουστάρει ο Αριανός, γιατί στον Ολυμπιακό βλέπω την ομάδα που μπορεί να με κάνει με ένα ζημιά. Και σου λέει πώς θα κάνω ζημιά στον άλλο στον Ολυμπιακό. Ναι. Αυτό νιώθει, είναι απλά τα πράγματα. Ναι, ναι. Και είναι πολύ φυσιολογικό για μένα. Είναι φυσιολογικό άμα κάτσει και το φιλοσοφήσει. Τι θα θέλει, να κερδάω εγώ και να του τη λέω και να τον κάνω χουλιαμά και γαζούρα. Α κερδίσει ο Ολυμπιακός, λέει ο άλλος. Εσείς τα τρυπίδια με την ΑΕΚ 30 χρόνια που είχατε κάνει. Και με την ΑΕΚ. Με την Παναθηναϊκό δεν με λες. Οι χαμένες πατρίδες και αυτές. Με την Παναθηναϊκό. Ποια με ΑΕΚ στα δικαστήρια με ψήρισαν πρωτάθλημα. Βράσε τώρα εδώ για τα 30 προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, και η ΑΕΚ και αυτό και οι ιστορίες και ερχόταν σα τρυπούσε η ΑΕΚ και χειροκροτούσατε τα γάρια στην κερκίδα. Τι χειροκροτούσατε. Α, τα γάρια ερχόταν ο Σαγοράκης εδώ σα έβαζε 4 και χειροκροτούσατε λιμοτάγαρα. Ράπ ειλικρινά τα κράση παίχτη εγώ φτιάχνομαι λέει. Βλέπω τον Γιαννούλη να εξελίσσεται σε Ντάνι Άλβες και το Βέρμπλουμ να τρώει το κέντρο. Κάτσε να το Βέρμπλουμ, μη βιάζεσαι και εσύ. Τι θα τρώει ο Βέρμπλουμ. Κάτσε να το δούμε το ότι επέστρεψε έπρεπε να επιστρέψει. Τον Δεκέμβριο τραυματίστηκε και έχει πάει Ιούλιο. Το ότι είστε τα γάρια και σα φέρουν οι μάνατζερ σαπάκια, ένα μεγάλο κομμάτι το ξέρουμε. Το ότι εξακολουθείτε να είστε βόδια, αυτό το μαθαίνουμε τώρα. Με τον Βιερίνια δεν κάναμε καμία αλχημία και στη Βόλφσμπουργκ μπακ έπαιζε. Πού έπαιζε μπακ, σε ποια μπάντα. Στα δεξιά. Γιατί, δεν είναι... Αφού έχει και τα δύο πόδια. Ποια πόδια έχει. Και τα δύο. Και αριστερό και δεξιά. Τον είδες να κάνει κούρσα με τα αριστερά. Ό,τι θες κάνει ο Βιερίνια. Έλα τώρα. Και εσύ δεν τον έχεις να βάζει γκολ και με το αριστερό και με το δεξιά. Άλλο λέω εγώ. Ναι. Ίσα έξυπνη κίνηση είναι του Λουτσέσκου ναι. Και σε αυτόν πιστώνεται αυτή η κίνηση. Ναι, ναι. Θα μπαίνει με το ανάποδο πόδι. Μια χαρά μου είναι. Ναι. Μια χαρά θα συγκλίνει και διαγώνια και με κούκλο. Έξυπνη κίνηση. Δεν πιστεύετε τον Γιαννούλη. Ρε. Αυτό είναι. Λες εγώ λέω του Γιαννούλη τον καραπιστεύουν, όχι απλά τον πιστεύουν. Άμα τον πιστεύανε. Θα είχαν φέρει ήδη μπάκι. Άμα τον πιστεύανε τον Γιαννούλη θα περιμένανε να πούμε να έρθει ο Βιερίνια. Και θα λέγατε, σου πω εγώ. Εσύ δεν είναι καμία σοβαρή ομάδα έτσι. Έλεγα, γιατί δεν παίρνετε μπακουλιανέ. Και αυτός δεξιά που είναι μπορεί να παίξει και παριστερά. Δεν λειτουργεί καμία σοβαρή ομάδα επίπεδου Champions League. Όταν ήρθε αυτός ο μαύρος, ο μπακ. Ποιος μαύρος. Ο αναπληρωματικός του Μάτος. Δεν μας είχατε φάει τα αυτιά ότι θα παίζει και παριστερά. Μας είχατε πρίξει. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μπακ τώρα γιατί θέλω να μιλήσω για μπακ. Ναι. Ο φίλος μας ο Κουιντράου. Ναι. Κουιντράου, τον έφτιασαν οι οπαδοί της Πόρτο. Βγήκαν εκεί ο Σούπερ 3, ο Θύρα 4, ο αυτόνομη 10 της Πόρτο και τους λέει Βλαάκι, Κουιντράε, με στραβό στόμα. Τον Μπούλογλου δεν σε θέλουμε σε εμάς γιατί όταν έπαιζε λέει με τις άλλες ομάδες μας έφτιανες, μας έκανες χειρονομία. Μην τυχόν το πάρετε λέει αυτό το παρτάλι, Κουιντράε. Έτσι το έγραψαν οι άλλοι. Και πάει μεταγραφή. Εσύ τώρα χάρηκες δηλαδή. Εγώ χάρηκα, ναι. Μήπως γέρθει πίσω, Μη τυχόν γίνει κανένα τέτοιο ρόλο. Θα το εμποδίσει αυτό. Θα βγουν οι δικοί μας τώρα, οι original στραβοστόμηδες ναι. Και θα πούνε δεν πιστεύω, Ιβάν, δεν πιστεύω αυτός μας έφτιασε να τον φέρει τώρα. Έχετε μούτρα εσείς οι στραβοστόμηδες του ΠΑΟΚ να κάνετε τον Ιβάν αυτό. Οι μόνοι που έχουν μούτρα. Ποιοι. Εσύ το λες. Ποιοι. Εμείς οι παοξίδες. Ποιοι παοξίδες. Εσύ εμείς κράζαμε εδώ, πήραμε double και κράζουμε πλάκα με κάνεις. Ποιοι ρε κράξατε. Όλοι οι παοξίδες. Να, εγώ βγαίνω σαν μικρό, φωνάζω. Φέρτε παίχτες. Ο παοξίδες, αού, δεν φωνάζει. Και τι θα πείτε άμα φέρει τον Κορχούτ τον. Δεν τον θέλουμε τον Κουιντράου. Αυτός που μας έφτιασε ναι, ναι. Απαγορεύεται να περάσει όχι τόσο αεροδρόμιο να φύγει. Τον Τσιρίλο γιατί τον πήρατε. Γιατί τι έκανε ο Τσιρίλο. Σα είχε φτιάξει 2-3 χρόνια πιο μπροστά. Ναι, πριν έρθει ο Ιβάν, ήμουν μικρούλη, τώρα μεγάλωσα. Δεν γίνεται να με φτιάξει ένα γουμενάκι 1-2 φορές και εγώ να την λέω μετά έλα. Τον Γεωργιάδη και τον Κωνσταντινίδη. Ναι, αγόρι μου άλλε εποχέ τώρα, μην συγκρίνει. Όχι για τώρα εγώ, λέω. Δεν είχαν αυτή. Το Γεωργιάδη. Δεν θα ξαναπατήσει ο Γεωργιάδη. Έλα εδώ τώρα. Ναι. Σε λέω για τι εποχέ Ιβάν. Ναι. Το Γεωργιάδη και τον Κωνσταντινίδη που δεν του παίρνουν προπονητή ούτε τη τρίγλε αραβίνα. Γιατί του μαζεύουν. Άκουσε με λίγο. Ο Κωνσταντινίδη είχε φύγει πριν Ιβάν με Μπόλωνη. Ναι. Έτσι. Ρε, έφυγε.
Ένα γόρι που σου λέω, είχε αλλάξει, ήταν άλλο καθεστώς. Ο Γεωργιάδης. Με Ζαγοράκι ήταν. Ο Γεωργιάδης που έφυγε. Και έφυγε μια φορά και γύρισε. Και, αυτό. Ναι, ναι. Ρε, τον Γεωργιάδη τον έχουμε. Πώς έχει το λεμονί Ολυμπιακός. Γιατί το μαζέψατε, ρε, με τον Ιβάν. Ρε, αγόρι μου. Τι ρε, αγόρι. Ο Γεωργιάδης είναι πως είναι ο λεμονής. Ναι. Ανά πάση στιγμή είναι ένας στρατιώτης του ΠΑΟΚ. Πάπ, ναι. Το φωνάζει, έρχεται, αυτό ναι. Κάνει. Mm. Δεν πάει πουθενά αλλού άνθρωπο. Σιγά τι κάνει. Ναι. Εν τελική όπου πάει είναι με τις ευλογίες μας. Εδώ μαζέψατε τον Βασίλη τον Καγκάτσι. Ποιο Βασίλη Καγκάτσι. Και άμα δεν είχατε κακές διαιτησίες τότε ναι. Με τον Βασάρα, τον κρατούσατε. Ναι. Μαζέψατε πολύ κόσμο. Λοιπόν. Έλα. Μου στέλνει ένας φίλος για τον μπάσκετ, θα το σχολιάσουμε μετά. Κοεντράε λοιπόν, ναι. Κάτσε εκεί που είσαι στην Πορτογαλία, πάνε ναι. Όπου γουστάρεις. Ναι. Εμείς δεν σε φέρουμε. Και άμα τον φέρει, δηλαδή, τι θα πείτε. Εγώ θα δεν θα πείτε ότι έπαιζε στη Ρεάλ. Άμα δεν θα το πείτε φέρουμε, ότι ήταν παιχταράς. Αν τον φέρουμε. Ότι είχε 100 συμμετοχές ναι. Με τη Ρεάλ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Τα είπαμε όταν ήρθε. Άντε, εκεί πέρα. Έτσι χαλάνε όμως οι ισορροπίες. Έτσι χαλάνε οι ισορροπίες. Με αυτά χαλάνε, όχι με τα 100.000 παραπάνω. Πώς χαλάνε οι ισορροπίες. Ότι έρχεται ένα παίκτη που μας θύνει, γιατί μας έφτιασε και μας χρησιμοποίησε κιόλα. Και μετά τον παρακαλά και τον ξαναφέρει. Το Τζιρίλο το φέρατε, το Γεωργιάδη το φέρατε. Σε άλλες εποχές δεν είχα τη δυναμική. Τι να κάνω, κυκλοφόρουσα με πεζό 2, τώρα έχω πορσικό. Θα με φταίει η κόμενα και την ξαναβάλω μέσω πορσικό. Με τις κλωτσιές έξω. Θα φας καμιά καψούρα με τις κλωτσιές έξω. Έλα ρε άντρα τώρα. Κοεντράε, κάτσε εκεί που είσαι. Δεν σε θέλει κανένα. Άμα έρθει ο Κοεντράο, ο πρώτος που θα ξεφωνήσουμε εγώ, στο λέω. Σιγά τα αίματα. Στο λέω. Θα αρχίσω να ασχολούμαι το μαλί του. Ότι δεν έχει. Άσε που είπανε, άσε πώς. Μόλις κάνει και κάνα γκολ θα φωνάει. Ποιο θα κάνει γκολ, ο Άγγολος ο Κοεντράο να βάλει γκολ. Τα 100 συμμετοχές με τη Ρεάλ. Με το σκεμπεδάκι. Α, σκεμπεδάκι. Έτσι είπαν οι οπαδοί της Πόρτο. Λέει, στην τελική λέει, δεν είναι και κανένα κελεπούρλι. Είναι πίσω λέει 2 μήνες φυσική κατάσταση. Ξέρεις όταν σε ακούνε ο κόσμος, ξέρεις τι λένε. Τι λένε. Τι καραγκιόζεται είναι αυτοί οι δημοσιογράφοι. Γιατί ρε φίλε. Σου πω γιατί. Μα εδώ αναλύουμε ανθρώπινη συμπεριφορά. Άκουλωτα. Φίλε. Μπερδεύεσαι. Θα σε πούνε τώρα αυτοί που ακούνε. Μπερδεύεσαι. Σοβαροί άνθρωποι. Ναι, σοβαροί. Αούγκαν. Τι καραγκιόζεται. Όχι φίλε. Οι σοβαροί άνθρωποι αξιολογούν τι συμπεριφορές. Τον κάνανε ότι ήταν πρώτο βασικό αυτό και ο Μαρσέλα να πνευματικό. Το ίδιο κάνανε και οι αντίπαλοι. Δεν κατάλαβα. Άκουσε με. Τα σάλια τους τρέχανε μέχρι το πάτωμα. Όταν τους έκλασε. Έγινε κακό ο Κοεντράο. Τι λέγανε οι Ολυμπιακοί και οι Αριανοί όταν τον έφερα. Ποιο Κοεντράο, ρε. Όταν έφερα. Στο πάγιο ανάποδα. Ποιο Κοεντράο, ρε. Αυτό ο οποίο ο παππού μου από παλιά σα θα κάνει πάγο. Εσύ τι λέγατε. Είπε τι είπα εγώ. Εσύ τι λέγατε. Είπε τι είπε. Τώρα τι λέτε. Θα σου πω. Λοιπόν, οι αντίπαλοι τι λέγανε όταν ήρθε. Ποιο Κοεντράο. Το ταγάρι που έπεσε στη Ρίο Άβε που κατάδει που έκανε. Μόλι χαλάει μεταγραφή. Πεχταράς ο Κοεντράο. Ναι. Το ίδιο δεν κάνανε κι άλλοι. Εσείς τι κάνετε. Άσους άλλους. Ακριβώς ανάποδο. Ναι. Είναι λογική συμπεριφορά. Ναι. Αλλά εγώ μιλάω τώρα για την. Συμπεριφορά του Λαμογιού είναι αυτή. Όχι, είναι η συμπεριφορά του οπαδού. Του δημοσιογράφου του Λαμόγιου. Του οπαδού είναι. Τα φέρνει στον κόσμο όπως θέλει. Όχι. Ναι. Αυτή είναι η συμπεριφορά του οπαδού. Ναι. Που όταν είναι κάτι δικό του το αποθεώνει. Ναι. Και όταν δεν είναι κάτι δικό του προσπαθεί να το μηδενίσει. Ναι. Αλλά εγώ τώρα τι σχολιάζω. Ναι. Την ανθρώπινη συμπεριφορά. Πάνε κάνε την παρέα, ρε φίλε. Ναι. Με έναν τύπο ο οποίος ευθύνει και μετά θέλει να σου κάνει παρέα. Εγώ δεν τον κάνω παρέα. Αυτό λέω. Θα σου πω κάτι. Δεν τον γουστάρω. Δεν πάνε να κοιπάμε Ελλάδα όταν τον θέλω. Άμα σου κάνει καμιά χορηγία καλή. Άντε πάλι αρχίσαμε, ναι. Αφού έκλεισες τη χορηγία στο Βελιοβασίλεμα. Φτάνει και άλλοι θες. Πολλές θέλω. Θες πολλές. Δεν τον θέλω αυτόν τον τύπο γιατί ξέρω ότι μπορεί να μου τη φέρει, ρε φίλε. Πισόπλατα κιόλας. Μπορεί να μου δώσει μια χορηγία και μετά μου καρφώσει ένα μαχαίρι. Δεν τους γουστάρω. Χι. Σε πείραξε πολύ το κλάσιμο. Όχι, δεν πείραξε το κλάσιμο. Με πειράζουν οι άνθρωποι. Σε οι οποίοι. Ναι, ναι, οι άνθρωποι. Είσαι σε σύγχυση, Νίκο. Όχι, είμαι πολύ γαλήνιος. Έχω διαχωρίσει τις συμπεριφορές. Έχεις βάλει το συνέστημα στη δουλειά σου και χάρεις πόντους. Δεν έχει. Δεν κάνω τώρα. Ένα 90 έχω γίνει σαν τον εσύ. Τι έχω γίνει τώρα. Εσύ δηλαδή θα κάνεις παρέα με ένα τύπο ο οποίος. Έρχεται να σε γνωρίσει, σε φτύνει, σε φτύνει. Και μετά επειδή δεν έχει να κάνει με κανένα άλλο παρέα, έρχεται και σε ξαναπιάνει Κωνσταντίνε μου, γίνουμε φιλαράκια. Του έζα αυτού του τύπου εσύ. Άμα... Εγώ του έχω κάνει χία από τη ζωή μου. Ναι, κοίταξε. Ναι. Άμα δώσει κάνα 2-3 χορηγίες καλές. Άντε πάλι με τις χορηγίες. Βλέπω. Ρε παγάς, ρε, φτάνει με τις χορηγίες. Όταν έρχονται στο Μετρόπολη χορηγοί, σε βλέπω πώς τους μιλάτε. Ποιοι. Γενικά. Έτσι πώς μιλάμε. Όπως μιλάμε. Μιλάμε σε όλο τον κόσμο. Όπως μιλάμε σε όλο τον κόσμο είμαι εγώ. Μα σε όλο τον κόσμο είναι τι είμαι, η χορηγή εμείς θα την παίρνουμε. Κάτσε, αφού τα ξέρεις. Παίρνουμε εμείς κάτι έξτρα με τους χορηγούς. Κοροϊδέστε αν δεν παίρνετε. Δεν παίρνετε. Άρα γιατί να αλλάξουμε συμπεριφορές. Γεια σου φιλαράκι, τελειώσαμε, γεια σας. Αυτά έχουν να κάνουν με το μάρκετινγκ. Πήγε το όλα χθες πέρσι. Χθες στο σούπερ μάρκετ και κάνεις promotion. Πήγα να κάνω μια παρουσίαση γιατί δεν ήρθα στην εκπομπή μου. Έπρεπε να δικαιολογήσω το μεροκάματό μου. Σε πιάσαν κορόιδο, ρε Χαϊβάνι. Ήθελες να πάω να ζητήσω, Τζαπαύλο, βάλε μια επιταγή, ένα εξτραδάκι τώρα για το όλα. Στην Αθήνα, αν δούλευες, είχες επιταγή για ένα χρόνο κι εσύ. Καλά, και εσύ τα έχεις κάνει όμως αυτά τα τζαμπάτζι. Έλα, μην τα λες. Τα έκανα τα λάθη μου. Τα έκανες κι εσύ, δεν τα λέμε. Έκανα κι εγώ τα λάθη. Αλλά. Στην Αθήνα, ξέρεις τι λένε. Τι λένε. Δεν κάνουν ούτε αναπνέουν χωρίς να πληρωθούν. Ανάσα και 5 ευρώ. Ανάσα και 5 ευρώ. Αχ, μια χαρά στο λεπτό πόσα. Άσε τα καλά. Παοξή ήταν καλάκι τώρα που δεν σε κάνει ο αριστερός ο Μπάκο Κοεντράο. Δεν τον θέλω.
για να διαχωρίσουμε κάποια πράγματα. Δεν αφισβητώ την αξία του. Ναι. Δεν το θέλω λόγω συμπεριφοράς. Μάλιστα. Αυτό ναι. είναι το θέμα. Εγώ δεν είπα ότι είναι ναι. κακός παίκτης. Μπερδεύεις. Καλός παίκτης. Μια χαρά. Ναι. Φανέλα. 100 μάτια τη Ρεάλ. Γεμάτες. Ναι, ναι, ναι. Για να το διαχωρίσουμε τώρα να τελειώνουμε. Λέω ναι. ότι δεν μου αρέσουν αυτές οι συμπεριφορές, άρα τρώει χείρε, φίλε. Ναι. Θα θυσιάσω την ποιότητα, την αξία του, από το να κρατήσω μια ηρεμία και ισορροπία. Αυτό λέω. Θα παίξει με τον Γιαννούλη. Γιαννούλαρος. Θα πάρω κι άλλο αριστερό μπακ. Ήδη ο Κωνσταντίνος εδώ. Ο Πετρωτός, ο οποίος ναι. έχει κάνει τις αποκαλύψεις, για να ευλογούμε λίγο και τα γένια μας. Να ευλογήσεις. Ναι. ναι. Έγραψε για ένα μπακ εδώ σήμερα συμμέτωσον. Να το πάρετε, να το διαβάσετε. Ξένο. Ξένος. Της Σεβίλης. Έχει όνομα. Θα το δώσουμε μετά σε πρωτοσέλιδα, το διαβάσουμε. Το έχει το πρωτοσέλιδο του Μπέτρο. Γράφει ότι το χτύπησε τον Έγκα. Θα διαβάσουμε μετά τις 9 πρωτοσέλιδα. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Αυτά είναι ρε Κωνσταντίνε. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Τι λέει ο χορηγός εδώ. Χορηγός μια χαρά. Πληρώνει, πληρωνόμαστε στην ώρα μας, όλα καλά. Πούδρα. Λοιπόν, πάμε λίγο κύριε Χολίτα, πάμε λίγο να πούμε κάτι το οποίο σίγουρα ενδιαφέρει το ακροατήριο. Μία ώρα δεν φτάνει για να αποκτήσεις το μαύρισμα που ονειρευόσουν για τις διακοπές, αλλά φτάνει για να κερδίσεις τα εισιτήρια της επιστροφής σου από το Flames to Go, to Free to Go και την Sea Jets. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, 5 τυχεροί κερδίζουν διπλά εισιτήρια επιστροφής από το Flames to Go. Μπείτε τώρα στο My Free to Go app και διεκδικήστε τα. Επιστρέφουμε εδώ με Κουμπαράκι, με Λελίδη, μετά τον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη που έρχεται φορτσάτος για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Γυρνάς από Χαλκιδική, έχεις κάνει μπανάκια, σου ανοίγει και η όρεξη και σου λέει και η δικιά σου, πάμε ρε μωρό, κανένα Ιταλικό, κανένα Κινέζικο, κανένα Ταϊλανδέζικο και της λες στάκα, θα πάμε για Μακεδονίτικο στο Λατεράς. Το εστιατόριο του Ρίτζεσι Πρωτοτυπή φέρνει όλο τον Ιούλιο στο μπουφέ του Μακεδονίτικη Κουζίνα από όλες τις πόλεις Μακεδονίας, Φλόρινα, Κοζάνη, Γρεβενά, Δράμα, Χαλκιδική. Και μην ξεχνάτε ότι τρώμε απεριόριστα. Μπορούμε δηλαδή να τα δοκιμάσουμε όλα και επίσης και να είμαι και ένα ποτήρι κρασί, μπύρα, αναψυκτικό. Όλο τον Ιούλιο λοιπόν τρώμε αλλά μακεδονίτικα στο Λατεράς. Δεύτερη ώρα, ο ραπ εδώ, ο κουλ εδώ, όπως και ο κύριος Λελίδης. Ρεκόρ ζέστη σε Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία. Έρε το Ζαΐρι, τι έμελε να πάθει έτσι. Σαραντάρια για πρώτη φορά στην κεντροβόρεια Ευρώπη, έτσι, κεντρική βόρεια Ευρώπη. Κάνετε έρωτα τον πλανήτη εσείς οι άνθρωποι και θα δείτε που θα πάει μετά από 5 χρόνια η θερμοκρασία. Ναι, δες εδώ πάνε σε στην Τριβάνια, Βουτάνε, Βρυξέλλες, εκεί, Χόρς, Ολλανδία. Καλά να πάθουμε. Εμείς καλά είμαστε εδώ, ε. Καλά να πάθουμε ναι. και εμείς. Και εμείς καλά να πάθουμε. Καλά να πάθουμε. Πες του ραπ ότι είμαστε όλοι έτσι, με αυτό το σκεπτικό, θα αποτρέψουμε και εμείς μεταγραφή, λέει. Άμα ήσασταν μάγκες. Ναι. Βλαχοπαοξίδες. Ναι, με για αρχηγό, λέγεται, πάμε πρωτοσέλιδα τώρα. Με αρχηγό της βλαχοπαοξιάς εσένα. Ποιον? Φιλαράκι, το κουμπαράκι. Το κουμπαράκι, ναι. Όταν αυτό το τεμπελόσκυλο Βέρμπλουμ. Ναι, ναι. Σας είχε στο περίμενε 4 μήνες. Μας είχε και γι' αυτό το πληρώνουμε όμως τώρα. Για είχες. Να μην κάνει προετοιμασία και όταν σακατεύτηκε το ταγάρι να πούμε. Ναι. Το άχρηστο. Ναι. Του βγάζει πλακάτο ο Βιερίνια, ο μεγαλοπαοξής ο Βιερίνια. Ναι. Ενώ θα έπρεπε να πει έχω δε ρε τεμπελόσκυλο. Τεμπέλχανα. Αν ήταν παοξής σωστός. Τεμπέλχανα. Ναι, τεμπέλχανα. Ναι. Που ήρθες εδώ πέρα και παίρνεις 800 χιλιάρικα πόσα παίρνεις και κάθεις και αλλάζεις την αρίδα σου ρε τεμπέλχανα. Ναι, αλλά αυτός δεν μας πούλησε ρε φίλε όμως. Αυτός απλά ήθελε να κάνει διακοπές. Τι να κάνουμε τώρα. Το ίδιο. Ήθελε ένα κοσαήμερο να χαλαρώσει παραπάνω. Τεμπέλχανα. Εκεί τον έψιλο γυναίκα δεν πήγαινε να παζαρεύει με άλλες ομάδες. Εγώ τον τεμπέλχανα και τον αργό ναι. τον έχω στη μαύρη τη λίστα. Ναι. Το τεμπέλχανα το Βέρμπλουμ, γιατί τον περιμένατε ρε βλαχοπαοξίδες. Δεν μας έφτιασε όμως αυτός. Ναι, και πώς δεν σας έφτιασε. Δεν μας έφτιασε. Ήρθε, έκανε 10 μέρες προετοιμασία, είπατε το ότι έπαθε. Έπαθε, να, τι να κάνουμε τώρα. Πιο αργός και από το θάνατο. Λοιπόν, άντε τώρα. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Άντε, ξυπνήστε σε αυτή την πόλη, βρε τώρα. Πάμε. Κοιμάστε όρθιοι. Πάμε λίγο να δει τι γίνεται και στην Αθήνα, και να πάρουμε λίγο αύρα του τι γίνεται και εκεί. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για μεταγραφές. Θέλω να πουλήσω το ΣΥΣΕ 20 εκατομμύρια λέει. Τι θέλουνε? 20 εκατομμύρια το ΣΥΣΕ έχουνε... και καμιά δεκαριά τον Κούτρι. Έχουνε κατα... τον Κούτρι να στον πάνε, τον ΣΥΣΕ καλός το περίμενε. Ναι. Λες ότι έχει περιθώρια εξέλιξης και βελτίωσης. Δεν είναι τώρα του πεταματού. Πάντως δεν πρόκειται να ξεκινάει βασικός αν μείνει. Μεσεμέδο Μεριά θα την βγάλει Ολυμπιακός που είναι και οι δύο καλοί. Μην το λες. Ποιο να παίξει, Μεσεμέδο ΣΥΣΕ? Μπορεί να παίξει Μεσεμέδο ΣΥΣΕ. Δεν νομίζω. Σεμέδο Μεριά θα πάει. Και ο Μεριά είναι καλός.
Ο Μεριάνο πιο σοβαρός από όλους. Από πέρσι φάνηκε ότι είναι πιο σοβαρός. Λοιπόν, πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα. Εκτός αν θες να σχολιάσουμε λίγο πρώτα, Κωνσταντίνε. Ποιο. Την απόφαση της Επιτροπής Εμφέσεων της ΕΠΟ που καταδικάζει ο Ηρακλής ουσιαστικά. Λογικό. Λογικό και αναμενόμενο, λες. Έχει κόσμο ο Ηρακλής, θα επηρεάσει. Πώς δεν έχει. Πολιτικούς. Έχει τον Καράγλου. Έναν. Του δώσαν υπουργείο. Τον Καράγλου, ναι. Πήρε υπουργείο. Πήρε Μακεδονία Στράκη. Έκανα ταλκά ο Καράγουλα να τρέξει για τον Ηρακλή τώρα. Κι όμως είναι ο μόνος που τρέχει, φίλε. Βρε έκανα ταλκά τώρα. Είναι Ηρακλής, φυσικά έχει. Τι Ηρακλής. Είναι Ηρακλής ο άνθρωπος, όχι δηλώσει. Τον βλέπεις να τρέχει. Πώς, το θέμα είναι αν μπορεί και όλα σαν περνάει και τον έχεις ακούσει τον Καράγουλα μιλάει. Τον έχω ακούσει φυσικά. Εδώ. Πότε. Και εδώ τον έχω ακούσει. Πότε. Πριν από 5 μέρες, 6. Τι είπε δηλαδή. Ότι θα κάνουμε ό,τι μα περνάει το χέρι μας, να κάνουμε, να τρέξουμε. Έκανε. Δεν ξέρω αν μπορεί, ρε φίλε. Ρε, κανένα πολιτικό κόστος ο Ηρακλής. Μετά ο άμα σε άλλο επίπεδο. Ρε, άμα φύγει από τη ζωή ο Ηρακλής, ναι. Έχει κανένα πολιτικό κόστος το οποιοδήποτε κόμμα, ο οποιοδήποτε βουλευτής. Ναι. Έχει κανένα πολιτικό κόστος. Ναι. Θα γίνει καμιά οχλαγωγία. Θα καεί κανένα σκάδος. Καλά, οι Ηρακλής δεν είναι αυτοί που βγαίνουν στα συλλαλητήρια. Πριν 10 χρόνια βγαίνουν στα συλλαλητήρια. Τώρα. Λοιπόν, δεν σε είπα άστον τον Ηρακλή να πεθάνει στην ησυχία του. Ασχολείσαι εσύ να τον τρίβεις τον Ηρακλή. Εντάξει, είναι ένα θέμα σημαντικό, ρε φίλε. Δηλαδή, να μην το σχολιάσουμε. Τελείωσε. Είναι και στο πρωτοσέλιδο τη Μέτροπολ. Εδώ το πούλησε τώρα, οικονόμησε η Μέτροπολ με τον Ηρακλή. Απορρίφθηκε η έβρεση του Ηρακλή. Ναι. Η επιτροπή, χωρίς η επιτροπή καν να μπει στην ουσία του θέματος. Δηλαδή, ούτε καν το εξέτασαν. Είδαν τι έγινε το Ηρακλή. Α, δεν ασχολούνται. Είναι ρεόφιο Ηρακλή να έχει 5 βρωμοβουλευτές εκεί πέρα να φωνάζουν για τους ψήφους. Έχει. Ο Τόμ. Έβγαλε Αβγενάκη Καράογλου ΕΠΟ αναλογιστή τη ευθύνη. Σήκωσε ανάσημα ο Τόμ. Ναι, τώρα ο Καράογλου ναι. Που δεν ανέβηκε ο Ηρακλή. 4 χρόνια δεν θα τρώει με χρυσά κουτάλια στο Ηρακλή. Αυτό θα τρώει. Άσε με το. Μήπως βγήκε ο Καράογλου η βουλευτής από του Ηρακλήδη. Βάλε το. Εδώ πέρα να το ακουτήσω. Καινούργιο μας το έφερε ο Ανδρώνης. Κλειστό το έχεις εσύ. Εντάξει, το πρωί αφού έχει δροσούλα παίξω. Δροσούλα προετοίμαστε εδώ. Τώρα εντάξει. Λοιπόν. Ναι, μπράβο Νίκο. Μπράβο Νίκο. Ταχύς είσαι. Μπαμπαμπ. Τώρα μας έλεγα το κόκκινο. Θα ψάχνε να βρει. Θα ψάχνε το κομπιούτερ. Όλα δίπλα εδώ. Μπαμπαμπ. Έτσι. Επιμένω, λέει παιδιά, δεν είναι τόσο άμπαλος όσο λέτε. Ποιος? Για τον Ασίτη, λέει ένας φίλος. Ναι. Δεν είπαμε ότι είναι άμπαλος. Μπερδεύουμε την ασίστ και τον γκολ με την αμπαλοσύνη. Σωστό. Εχθές εξηγούσα τον Βόδι. Τον κόκκινο. Ναι. Γιατί όμως. Άλλο ασίστ για φάρε βάλε γκολ που μετριέται. Και άλλο χτίζω παιχνίδι από πίσω που μπορώ να δώσω μια καλή πάσα. Έτσι. Δηλαδή, εάν εμένα δεν με κόψουν από την πίσω γραμμή με λάθος και περάσω την πάσα. Δεν είναι assist, αλλά είναι μια καλή μετάβαση από την άμυνα στην επίδεση. Ακριβώς. Αυτό θέλουμε αυτό να κάνουμε. Assist σας βγάλουν πίσω, ο Πέλκα και η Ακρέμη. Αυτοί που παίρνουν πολλά λεφτά, ο Πέλκα και ο Πέλκα. Ναι. Λοιπόν, θα τον πει αν ήταν επιθετικό χάφ και είχε επαφή με τα δίχτυα. Αυτό λέει δίνει μακρινές πάσες και μάλιστα είναι επιτυχημένες κιόλα κάποιες από αυτές. Κάποιες μακρινές πλάγιες διαγώνες. Τα είδαμε μαζί, τα είδαμε. Είδαμε κάτι λίγα. Εντάξει, λοιπόν, εντάξει. Sport Time. Πάμε να δούμε λίγο τι έχει ο τύπος γενικότερα. Ιστορική Sport Time, τι λέει. Αρχηγός Γκιάς Ζαχίτ μίλησε στο Sport Time, έχει συνέδειξε εδώ αποκλειστική. Τι είναι αυτός. Είναι το χαφ που πήρε ο Παναϊκός. Δεν πουλάει. Δεν πουλάει. Η Ζαχίρ θα έχει και φατίχη τερίμ δεν είναι. Δεν σ' αρέσει τα μούτρα του, ε. Τα μούτρα, για να δω. Ναι. Είναι Πακιστανός. Ούτε βοηθός μπακάλι. Πολύ καλός παίχτης. Δεν ξέρω. Χαφ είναι. Χαφ. 6-8. 8-10. 8-10. Ναι. Με γκολ, με assist. Άρα τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει. Πουλάνε το μπουζούκι αυτή. Πολύ πιθανόν. Αυτή τώρα μια που είμαστε στο. Γι' αυτό σε ρώτησα 6-8 ή 8-10. 8-10. 8-10 με λες. Ναι, ναι, ναι. Άρα πουλάνε τον μπουζούκι αυτή. Πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστής. Πάρ τον ρε, πουλά τον Μπέλκα, πάρ τον μπουζούκι. Όχι, τον θέλω τον Μπέλκα. Δεύτερο επιθετικό, ας έχω και τον μπουζούκι από ένα κόκκι. Μια χαρά, ναι. Του θέλω και του δύο. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, ο Παναϊκός ο οποίος θέλει να πουλήσει και τον Μακέντα, τον θέλει Τραμπζονσπορ, μια που είμαστε σε αυτά τα θέματα. Κακό αυτό. 2 εκατομμύρια μα τα πάρει θα κάνει και τεμενάδε. Θα πει ευχαριστώ και όλα σαν προσκυνάκι. Ποιο θα παίξει εκεί φόρ. Θα πρέπει να πάρουν. Θα πρέπει να πάρουν. Ξανά μανά και αυτού και την αρχή. Του βγήκε ο Μακέντα. Του βγήκε όπως είχε βγει ο Μπέρκα, είχε παράδοση Παναϊκός. Να τσιμπάει παίκτες. Ναι, να τσιμπάει ναι. Παίκτες που είναι στα κάτω τους και να τους ανεβάζει. Μακέντα έκανε και πολλές δουλειές και έξω από την περιοχή. Είδα στο τελευταίο φιλικό με τον Άγιας. Πολύ καλός. Τον είδα, ναι. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Λοιπόν, το θηρίο εσύ τι υπέγραψε στον ΠΑΟΚ 3,5 εκατομμύρια σύμποστο μεταπόλη, το οποίο θα το μάθουμε σήμερα πόσο είναι ακριβώς. Εσύ άκουσα στην εκπομπή, σε άκουγα. Ναι. Έκανε μια ωραία προσέγγιση. Ναι. Που είπε στο 30% ο ΠΑΟΚ διαπραγματεύτηκε κτλ. Είναι ρεπορτάζ ή εικασία αυτό που έκανε. Αυτό είναι ρεπορτάζ που έκανε Βέλγος δημοσιογράφος. Βέλγος. Ναι. Το έκανε τουιτάρισμα. Άρα λες ότι αυτός τώρα μπορεί να ήταν ο ΠΑΟΚ διαπραγματεύσιμος και επειδή δεν ήθελε να δώσει κάτι παραπάνω, ναι. Λες πάρε 30%. Να βάλουμε ένα αστερίσκο όμως, ένα ερωτηματικό. Ναι. Να δούμε μήπως το 30 είναι λίγο πιο κάτω.
Γιατί μπορεί να γράψει. Σου φάνηκε χθες το υπερβολικό. Απόγευμα, λίγο υπερβολικό. Είναι πολύ μεγάλο. Γλώσσα δεν έβαλες μέσα χθες. Ναι, δεν έβαλα. 40 λεπτά. Με χουλιανέ ναι, μου λέει 40 τάκ. Λεπτά. Δεν σα μάτσα. 40 λεπτά. Ναι, αλλά εγώ σαν ακροατή. Ναι, θες και παύσεις. Όχι. Τι θες. Ήθελα αυτό να ακούσω. Α, ήθελα 40 λεπτά. Άμα ακούσω τίποτα γνοχελικό. Ναι, ναι. Το αλλάζω να πούμε. Σε άλλο κανένα τραγούδι ξαναβάζω μετά πάλι. Φιτίλι είχα από πίσω και έτρεχα. Σ' άκουσα χθες. Ναι, ναι, Πασάκα μου το ξέρω. Θα πάω να δούμε και άρι 9.30 ώρα. Βέβαια. 9.30 ώρα. Παρμήντα θα με. Ναι, ναι. Θα το κάνω αναμετάδοση και σχολιασμό. Αλλά ναι, με κόσμο χαμό, πολύ αργιανή, παοξίδες. Θα έχει. Μίξ γκριλ θα είναι. Μίξ γκριλ. Ωραία. Πάμε, φεύγουμε. Δεν πουλάει Sport Time σήμερα, λες. Κοίτα τώρα, Ολυμπιακό ΠΑΟΚ θα πουλήσει. Ναι. Άμα θες να πουλήσει. Ολυμπιακό πουλάει Sport Day. Καλά κάνει. Πού ποντάρει ο Μάρτινς, άλλη ομάδα, τι δήλωσε ο προπονητής. Ο Ολυμπιακός που πήρε τον Άλεν, ένα τερματοφύλακα για ρεζέρβα του ΣΑ, γιατί ο Σιαμπάνης θα πάει δανεικός κανένα Αργοτέλ, κανένα Πανιόνιο. Ο Σιαμπάνης και αυτό το μυαλό είναι λίγο. Τα είπαμε για το ναι, μυαλό του, για, ναι. Για τη φυσική του, για τα φυσικά του προσόντα δεν τα αφισβητήσαμε. Ναι. Μπορεί σε 10 χρόνια να εξελιχθεί τερματάρα, αλλά να δουλέψει λίγο και πάνω, ναι. Όχι μόνο κάτω. Ναι, ναι, δουλεύουμε. Ναι. Λοιπόν, Μπενζιά πρώτων πυλών. Να, είδες που έχουν σιγά σιγά χτυπήματα. Μπενζιά. Χθες τους ξεπάτωσε εδώ, μην τους ανοίξεις τα ματάκια. Άσους να πάνε έτσι. Μα το είδαν και μόνο ότι δεν τραβάει το έργο. Δεν τραβάει. Εντάξει, ο Μπενζιά πάντως κάνει ένα μισό παπούτσι του Φορτούνι. Δεν μπορεί να κάνει ούτε ένα ολόκληρο παπούτσι. Όπως και να είναι, θα είναι απώλεια και να βρουν καλύτερο, δύσκολα θα είναι. Ναι. Τουλάχιστον να βρουν κάτι καλύτερο από αυτό που έχουν τώρα αυτοί. Ναι. Ναι. Μαέστρος ο Ζεράλδες για την ΑΕΚ. Θα πάμε μετά στο Ξίδι λίγο, γιατί εκεί εγώ δεν ήξερα πώς έλεξε το αποτέλεσμα. Και διαβάζοντας Ξίδι, νόμιζα ότι η ΑΕΚ κέρδισε 5-0. Yeah. Θα πάμε μετά όμως. Λαοπλάνος ο Ξίδις. Ναι. Υπέγραψε ο Νιγηριανός Άσος, ανεβάζει επίπεδο τον ΠΑΟΚ, εσύ είτε ο ξεχωριστός. Και ένα χτύπημα για ΠΑΟΚ Sport Day. Είχε δηλαδή λίγο ΑΕΚ, λίγο ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό πολύ. Κάτι πολιτές στην Αθήνα εκεί, κάτι που δεν έγινε μέσα, εκεί πέρα. Τι έγινε μέτρο που θα πάει το πρωί, το πρωί. Περιμένουμε τώρα να δούμε. Έχουμε αντιδράσεις και από το Άργος, έχουμε ζυμώσεις. Τι την είδε μονοπόλιο το Άργος. Την είδε μονοπόλιο. Εγώ μπορεί να βρω, σου λέει ο Ανδρώνης, ένα ανάλογο. Τα μονοπόλια δεν είναι καλά. Ράφια παιδό. Α πάνε τα μονοπόλια. Ρίσα ρε χοντρομπάλα που έβγαλε και ανακοίνωση. Ναι. Λοιπόν, ναι. Ο εσύ τι έτοιμο για τον Άγιαξ, χτύπημα. Mm. Ο Ιβάν εδώ είναι ένα θεματάκι τώρα. Βγάζει από το τούνελ και τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Κοίταξε. Για να σε ακούσω εδώ πέρα. Ο Ιβάν. Για να βγάλει από το τούνελ τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, δεν θέλει πολλά. Πρέπει να βάλει ανθρώπους δικούς του εκεί. Μια γκοντζάρεβα άλλη, για να μην τον κλέβουν. Μια γκοντζάρεβα εκεί μέσα. Να μην τον κλέβουν. Πάντως για αρχή θέλει κανένα πεντακοσάρικο η ομάδα. Δηλαδή, ο Ιβάν θα πρέπει να βρει έναν άνθρωπο στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ που να μην τον κλέβει. Έμπιστο, δικό του άνθρωπο. Να μην τον κλέβει. Να μην τον κλέβει. Ναι, ναι, ναι. Θα βάλει την κονζάρεβα εκεί. Θα βάλει δεν γίνεται όχι, την κονζάρεβα μια χαρά την έχουμε. Ναι. Δεν θα έχουμε. Θα βρει μια άλλη ορασία. Θα βρει μια άλλη, δεν ξέρω. Δεν ξέρω θα κάνει. Α, δεν θες Έλληνα, θες ξένο πάντως εκεί από ό,τι κατάλαβα. Σαν οικονομικό. Θα βάλει μια γυναίκα τουλάχιστον. Εντάξει. Αυτή εδώ τη βουλευτή την Ξανθιά που. Ποια εγώ, ποια. Ποια ωραία, κοίτα, το έπαλο δέο τη Ράφτη, ποια ήταν από το Πασόκ. Από μια με πράσινη, στο Μέγκα που δούλευε, μια με πράσινη να μάθει. Α, την Καϊλή λε. Α βάλει την Καϊλή. Όχι, Καϊλή ρε φίλε είναι ωραίο μπουμπούκι, τώρα τη βάλουμε και στον Πασόκ. Μαθηματικά δεν ξέρει. Δεν ξέρω μαθηματικά μα ξέρει, τέλο πάντων. Τα κολέγια τι τα βγάλανε, τζάμπα πληρώνανε οι μπαμπάδες τους. Πάντως είναι καλή είδηση αυτή που μάλιστα. Προκύπτει. Ο ΠΑΟΚ στην αρχή θα χρειαστεί κανένα 500 να αρχίσει να δουλεύει. Αυτά ναι. Για τον Ιβάν είναι. Σ' αρέσει έτσι πώς θα λέω ότι έχει τις προτάσεις μου. Μ' αρέσει πώς, μ' αρέσει, ωραία. Σταθές. Αυτά μ' αρέσουν. Κάτι άλλα που λες δεν μ' αρέσουν, αλλά ναι. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, ναι. Τσίκο Ζεράλδες οργίασε ξανά. Ποιο, άλλη κλάση. Πού οργίασε. Στο φιλικό με τη Λαμία. Ένα 1-0 οργίο είναι αυτό. Κάτσε να διαβάσει αυτό είναι το πείδημα του παντρεμένου είναι αυτό. Αυτό είναι όριο. Ένα μηδέν με τη Λαμία είναι το πείδημα του παντρεμένου. Άκου όριο με τη Λαμία. Με γκολ Αλμπάνι. Ο Αλμπάνι. Ναι. Ο Σακάτης. Ο Αλμπάνι το βάλε. Ο Πύλινος. Πάπου πετάχτηκε. Έλα ρε φίλε. Καλός παίκτης Πύλινος κι αυτός. Καλός παίκτης Πύλινος. Άκουμε εμένα. Ναι, ναι, ναι. Το ναι. Έχει δραματίσει 100 φορές. Συμφωνούμε. Λούκας Ρομπερτόνε. Το δεκάρι τη Βελέζ λέει: κοιτάζει ο Ολυμπιακό. Εδώ βγαίνει και ένα άλλο. Θα πληρώσει ο Μπούλη. Ναι. Θα πληρώσει γιατί. Φεύγουμε από τη live. Άμα δεν πληρώσει ο Μπούλη, θα το πάρει περίπατο κουλιανέ. Πάλι τα ίδια. Ναι. Δυνατά για Μπενζιά. Είδε που σιγά σιγά το γυρίζουν. Ναι, το γυρίζουν. Τι πήρατε εντολή. Θα πάρουν κάποιοι. Πήρατε χαρτάκι εκεί στο φω. Ο Μπενζιά. Κληρονόμη. Ο Μπενζιά, ο οποίο πέστε ήταν δανεικό στη Φενέρ. Λίγα πράγματα. Πολύ λίγα πράγματα. Όχι απλά λίγα πράγματα. Κρύο. Πολύ, πολύ. Κρύος. Δεκάρι με μία σύσσωτη χρονιά. 20 μάτς με το ζόρι. Σοφτ. Πολύ σοφτ. Πολύ σοφτ. Δηλαδή σοφτ. Δηλαδή θα πέσει πάνω στο τέρα το δικό σου αυτό πάει. Θλάση. Θλάση. Κατευθείαν. Παμπό που θα το κουμπίσει. Ηλεκτροπληξία. Άσομαι. Τελείωσε. Εμεί θα περάσουμε, λέει εδώ ένα σχόλιο τέλο πάντων. Τι το λε. Εντάξει, οκ. Το λένε για να μην φοβούνται.
Μπορεί ναι, να αυτοφτιαχτούν λοιπόν. Ναι. Ξέρεις ότι αθυποβάλλονται οι άνθρωποι. Είναι ναι. Η άμυνά του. Ναι. Η άμυνά του. Λέει θα βγούμε δυνατοί να φανούμε απέξω. Μιλάω, όταν αλλά... βλέπει κάποιον να μιλάει και να θα κάνω. Ναι, 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 να φωνάζει, ναι. Φοβάται να ξέρει. Να οι βόμβες κατά συρροή από Μαρινάκη. Γιατί υπάρχει πάντα τη φωτογραφία του Μαρινάκη. Εντάξει, ο Μαρινάκη είναι πιο πολύ στον πρωταθλητή. Φαίνεται εκεί πέρα. Εκεί τα πασατέμποτα τρώνε καλύτερα εκεί πέρα. Είναι δικά του παιδιά, εντάξει. Είναι ο ερυθρόλευκο. SDNA. SDNA. Μάλλον, ναι. Ταμπό και μπενζιά. Διαλέξτε, λέω, όποιον θέλετε. Αλλά εκεί, που δίνουμε τα προϊόντα. Διαλέξτε, λέει. Διαλέξτε. Έτοιμος, λέει, και άμα θέλετε και τους δύο θα τους πάρω. Είπε ο Μπούλης. Ναι. Ναι. Τον μπενζιά, μάλλον δανεικό, αν και δεν είναι και αμαναμάνη η αξία του. Πάντως, είδαν οι άνθρωποι ότι. Αυτό είναι το σίγουρο. Τελείωσε. Είδαν το πρόβλημα. Ο δεν πάει. Είδαν γιατί ο Βαλμπουενά λίγο. Βάλτε τον εκεί μερικά μα με λιβαδιά, είπαμε με πανιόνιους εκεί που θα πάει καλά σε αυτά μα. Εγώ σου υπογράφω. Θα βάλει και κανένα χατρίκ και αποθέωση. Στα σοβαρά θα εξαφανιστεί ο. Δεν με νοιάζει εμένα τα φιλικά με Ατρόμητο και Πανιόνιο. Ναι. Αυτά, σε αυτά θα κάνει όρια. Ούτε με σένα με τις Ξάνθες και τους Πανετολικούς. Ναι. Τα ντέρμπι. Τα ντέρμπι. Ναι. Υπέγραψε για δύο χρόνια ο Άλεν, είπαμε, τον backup του Σάιντ. Λιάκ με τη Λαμία τα φιλικά. Σωστό, σωστό. Μπαίνει ο Μεριά, ο Αβραάμ τη γλίτωσε, δεν έπαθε θλάση. Βγήκε γρήγορα και την κλείτωσε. Θα επιστρέψει κανένα δεκάημερο. Ένα είναι αυτό που λένε, ξέρεις τι. Ένα ψιλοεγκεφαλικό έπαθε ο μπαμπάς. Καλά είναι. Και σε δύο μήνες, τι έγινε, πέθανε ο μπαμπάς. Έτσι είναι και ο Αβραάμ. Τι μπαγάσα. Έτσι είναι. Έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Καλός το παιδί ήταν. Πολύ καλός. Ο καλός. Είχε την ευλογία να παίξει δίπλα σε πολύ καλά center back με εγκέφαλο. Μέλμπερκ. Γιατί αυτός είναι τάγαρος. Μεγάλο δίδυμο κάνανε. Ναι. Είναι γρήγορος. Και με Μανολάτα μαζί. Και με Μανολά μου φαίνεται. Είχε πολύ καλό παιδί. Είχε παρτενέρ. Αλλά και αυτός δυνατός μαχήμι ήταν. Έτσι να τα λέμε όλα. Τώρα είναι στη Δύση. Μόνο δυνατό. Ναι, εντάξει, δυνατό. Καλή πρώτη πάσα. Δεν ήταν κακή. Η πρώτη μεταβίβαση ήταν σωστή. Δεν έκανε λάθη. Εντάξει. Δεν ήταν ο ηγέτης center back. Σε κανένα στημένο έβγαινε και μπροστά έβαζε καλώς, και ένα κεφάλι. Γυμνασμένο, ναι, δυνατό εντάξει, παιδί. Εντάξει, εντάξει. Παίζει και προπό. Λοιπόν, παίζει κορνεράκια. Καλώς είναι. Αλλά... Όχι, τι? Παίζει. Τον έχω δει εγώ σε προποτζίδικα. Εντάξει, μπορεί να παίξει τζόκερ, φίλε. Να παίξει. Παίζουμε. Κίνο. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, Σέγκεφελ λέει και μετά η άλλη. Ο Ταμπίζας λέει για να ολοκληρώσει η μεταγραφή του Ολλανδού στόπερ. Θα πάρει κι άλλο στόπερ ο Πανέκος. Πήρε τον Νούνιες, θα πάρει κι άλλον. Κοίτα, είδε με τον Μπούγκουρα. Τι φτάνει σε ένα επίπεδο του Μάιρστα το 10-6,5. Πολύ είπε κιόλας. Εντάξει, με το Μπούγκουρα. Τετράδα με Μπούγκουρα είναι λίγο τα σωματικά προσόντα, λίγο. Ναι. Εντάξει, ένα κλικ λίγο κάτω από τους άλλους. Ένα κλικ, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, αν μπορούσε να παίξει δεξί μπάκο Μπούγκουρας, θα σώσε την καριέρα του. Ναι. Εντάξει, επειδή εκεί στα στόπερ θέλει πιο όγκο, πιο μπόι, πιο δύναμη. Εντάξει. Έχει ένα κλικ πιο κάτω λίγο. Έχει κάτι θηρία σε τερμπάκ και τον Μπούγκουρα το βλέπεις λίγο να του δώσει ένα γλυφιτζούρι να πούμε. Κατάλαβες. Ναι. Εντάξει, ναι, ναι. Λοιπόν, σαν τρίτο στόπερ μπορεί να ψηλοσταθεί με 3-5-2. Ο Μπούγκουρας. Ναι, ναι, δεξί... Συμφωνούμε. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, θα δούμε μπάλα λέει. Μέγας μπαλαδόρος, μηχανάκι. Δεν φταίνεις να το βλέπεις. Τρίγωνο μαγεία. Ποιος. Για ποιον. Για όλους αυτούς Ζεράδες, Βέρντε, Σιμάο. Μαγεία η ΑΕΚ λέει, δεν χορταίνεις να τη βλέπεις. Ένα μηδέν τη Λαμία. Εγώ λέω τι έκανε για να βγει. Η δήλωση του προπονητή τη βάλα πρώτα σε έλεγχο οξύδι. Για πάμε λίγο να τη σχολιάσουμε. Τι είπε αυτός άνθρωπος. Εξαφανίστηκε αυτή η δήλωση από όλα τα ΜΜΕ της ΑΕΚ. Γιατί στις άλλες εφημερίδες τα είδες. Σε κάποια site τα υπάρχει αυτό. Όχι σε εφημερίδα πρώτα σε έλεγχο, τα είδες. Όχι πουθενά. Τι πνίξανε. Έξυπνος ο προπονητής της ΑΕΚ. Ναι. Πολύ έξυπνος είναι. Και δεν ξέρω τώρα, είχε και θράσος και θάρρος να την πει αυτή τη δήλωση. Για πες τι είπε. Αλλά είναι δήλωση πραγματική. Ναι. Λέει, παιδιά, τι πρωτάθλημα, δεν γίνεται να πάμε για πρωτάθλημα. Πέρσι 23 πόντους πίσω τελειώσαμε, ναι, το πρωτάθλημα. Πώς θα πάμε, λέει, φέτος για πρωτάθλημα. Ναι. Και αυτή η δήλωση εξαφανίστηκε από τα ΜΜΕ. Πού είναι για ο Καστοριανός να βγει τώρα ο φίλος μας. Πού είναι, τι να βγει να πει. Δεν βγαίνει. Τι να βγει να πει. Θα έρθει, λέει, στη Μαρμίτα. Εξαφανίστηκε, σου λέει. Του θα έχω δυνατούς. Μαρμίτα. Θα έχει και Καστοριανό. Καστοριανό μόνιμο. Ναι, ναι, άλλο. Ετοιμάζω μια καλή μεταγραφή. Εσωτερική. Εσωτερική. Άλεξ, θα έχουμε. Ο Άλεξ θα τον έχουμε στο καφενείο. Α, στο καφενέ. Εντάξει, οκ. Okay. Το λοιπόν, καφενείο είναι καλό. Εντάξει, είναι πολύ δυνατός εκεί. Ατακαδόρος, ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Ναι, ναι. Έδειξε κίνηση και για στόπερ, λέει ο Καρντόσο. Ο Καρντόσο, ο οποίος είπαμε χθες, έκανε μια δήλωση που είχε πολύ μεγάλη δόση ειλικρίνειας. Αλλά εξαφανίστηκε η δήλωση του. Το ξαναλέω. Έμεινε μόνο. Έλα, άκουσε, είπε. Λέει πέρσι, λέει παιδιά, λέει, μην τρελαίνεσαι, λέει, για πρωτάθλημα. Το κάνω λαϊκά, έτσι. Μην τρελαίνεσαι. Πέρσι 23 βαθμούς πίσω από τον πρώτο είμαστε. Δεν γίνεται, λέει, να πάμε κατευθείαν για πρωταθλήματα. Σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά. Θα κάνουμε πρώτα το γήπεδο. Κάλυψε τα νότα του, ναι, αυτός. Θα κάλυψε τα νότα σου. Λέει, εγώ, ναι, γιατί, δεν είδα. Γιατί δεν τον κράξανε. Που τι λες, ρε. Ναι. Τι είναι αυτά που λες, ρε, Ιάκ, πάει για πρωτάθλημα. Ναι. Πρόεδρε, διώξτε τον loser. Το loser. Διώξτε τον loser. Δεν είπε τίποτα τέτοιο. Ναι. Άρα αποδέχονται, ναι, τη δήλωση σιωπηλά. Εδώ η άλλη και μέρα. Και την εξαφανίζουν. Ναι. Δηλαδή, αν ήταν και πηγαίναν για πρωτάθλημα και το πιστεύαν οι ίδιοι, ναι, και ο πρόεδρός τους και οι φίλαθλοι τους και
οι ρεπόρτερ του κτλ. Θα βγαίναν από τις θάλασσες και θα λέγανε τι λες ρε. Την ΑΕΚ ρε. Λούζερ η ΑΕΚ ρε. Διώξω να ρε πρόεδρε που δεν πάει για πρωτάθλημα. Το λούζερ. Παλιά αυτό γινόταν σίγουρα, έτσι τώρα δεν ξέρω, έχει... Άραγε. Ναι. Που λένε οι παοξίδες. Άραγε. Ναι. Την κάνανε μούχτη, άραγε, την αποδέχονται. Άραγε μετά από ένα μήνα που δεν πάμε για πρωτάθλημα, τότε που το είπε γιατί δεν το διώξατε. Σωστό. Γιατί δεν είναι. Αυτή η δήλωση θα εμφανιστεί κάποια στιγμή. Αργά. Ναι. Θα κάνει την εμφάνισή της κάποια στιγμή. Μετά από τη θάψατε, ναι. Κοτάρες της Αθήνας. Λοιπόν. Μετά από 23 βαθμούς διαφοράς, ναι. Πέρσι δεν γίνεται να μιλάμε φέτος για τίτλο. Ποιο site το γράφει αυτό, του Σαββίδη. Και του Ολυμπιακού τα γράφει. Του SDN και του Ολυμπιακού. Και του Ολυμπιακού. Τα βγάλανε. Ναι. Αυτή είναι η δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Δεν μ' αρέσει που το λέω. Αυτή είστε ρε. Ναι. Η δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Λέει μετά από 23 βαθμούς από την κορυφή πέρσι δεν γίνεται να μιλάμε για τίτλο. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και πρέπει να κοιτάμε κάθε μας ξεχωριστά να πάρουμε όσο δυνατόν περισσότερες νίκες. Αυτά λέει. Οπαδική δημοσιογραφία. Δυστυχώς έτσι έχει γίνει. Οπαδάκια είστε ρε. Η δημοσιογραφία έχει γίνει στρατός, οπαδί, μέσα, ραδιόφωνα, site. Έτσι έχει γίνει. Εχμάλωτη. Πάμε να τελειώνουμε. Πάμε και στην Ελλάδα. Ρίξατε τον πατακό να φέρετε την ελεύθερη ραδιοφωνία. Μη πάλι, μη με πατακό. Εσύ πάντως δεν σε έβαινε εσύ τουλάχιστον να είσαι με πατακό να κάνεις εκπομπές. Θα σου στη Γιάρο τώρα. Θα με κλείνανε, ναι. Ναι, εσένα τουλάχιστον. Εμένα θα με κλείνανε. Μόνο σε κλείνανε. Θα είχαν βάλει ειδικό κουβούκλιο να μην. Θα σε βάλα και φίμωτρο σε. Ναι, σαν τα σκυλιά. Ναι, αλλά ναι. Μετά όταν θα έπεφτε η Χούντα. Ήρωας. Θα γινόμουν ήρωας. Ναι, ναι. Θα έπαιρνα πόστα. Θα πα κάνω νησιά δικά σου θα έπαινε. Δεν τι πόστα. Θα κλέβα με πασόκ. Μούση θα είχε τώρα ζυμάκο. Και οδό θα με κάνανε. Ναι, οδό Σαραπτόπουλο. Θα τελεπωριό μου κάτω αέρα από τα Αεραπτόπουλο θα είχε. Θα με είχαν στη Γιάρο εκεί πέρα με τίποτα γκόμενε. Θα λέγανε Ναι. Έτσι ήταν στη Γιάρο. Πάμε λίγο. Με γκόμενες τους στέλνανε. Σοβαρά. Αλλά... Άμα να μας στέλνανε και εμάς, ρε φίλε, μα είναι με γκόμενες. Ναι. Καλά περνούσαν δηλαδή. Κατά παίρνω τηλέφωνο τώρα απ' έξω. Τώρα θα παίρνω. Λοιπόν, Μέτρο Σπορ. Πήρε λέει μία κυρία. Τι έκανε και κυρία. Και έβριζε. Ποιον. Την πώς τη λένε. Την Σμαράγδα. Ποια, όχι, μια άλλη κοπέλα που έχουμε έξω. Τη Λίλα. Και έβριζε. Κωστή πήρε μία κυρία και σε έβριζε. Λέω φέρτη σε μένα. Ευγενικά πάνω τη, έτσι. Λέω κυρία μου, γιατί βρίσκεται, είστε αριστερή. Πόσο καιρό έχετε να πληθείτε, τι. Όχι, μη με τη μασχάλη πάλι. Μη με τη στρίχη τη μασχάλη. Τώρα πρωί ο άλλο τρώει τυρόπιτα. Ναι. Πρώτα τη λέω, θα πληθεί. Ναι. Θα βάβει τα νύχια σου. Oh, θα γίνει άνθρωπο. Και μετά έλα με πάρει. Πάρε ένα τηλέφωνο. Ναι. Τηλέφωνο. Το κατάλαβα, Κωνσταντίνε. το κατάλαβα. Τηλεφωνήτρια λέει. Σοκαρίστηκε η Λίλα. Θες να κάτσω στο τηλεφωνείο, λέω μισή ώρα. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Εγώ δεν χρειάζεται. Θα έχουμε προβλήματα με τον ΟΤΕ. Εδώ θα μας ψάχνουν. Φουντώνουν οι αντιδράσεις για την πολιτική του Άργου στη διανομή του τύπου. Έχει χτύπημα η Μέτρο Σπορ, η οποία πλήττεται περισσότερο από όλες. Βρήκε ο Ανδρώνης, να πούμε, άλλο πρακτορείο. Ναι. Το οποίο να πούμε και τώρα βγάλει το Άργο. Δεν είναι μονοπόλιο. Έβγαλε ανακοίνωση. Δεν υπάρχουν μονοπόλια, χοντρέ. Έτσι. Πάντα τα μονοπόλια. Τελείωσαν αυτά τα μονοπόλια που ξέραμε. Τα μονοπόλια που παλιά εφημερίδα έπαιρναν τα περίπτερα και του βάζανε τόγκα. Ξέρετε τι του κάναν του φουγκαράδε. Ναι. Θε να σε φέρω, έλεγε εφημερίδα. Ναι. Μάλιστα. Πότε τώρα αυτά. Πριν 15 χρόνια. Α, 20. Όχι, νόμιζα να μου έλεγε σε δεκαετία 70 που δεν ζούσα. Λέει να σε φέρω εφημερίδα. Ναι. Ωραία, άνοιγε μαγαζί. Άνοιγα. Θα με δώσει 1,5 χιλιάρικο ευρώ μπροστάντζα. Αλλά. Και θα στα δώσω μετά σιγά σιγά. Δεν τα δίνε ποτέ. Έσα το κράτος. Που προπληρώνεις το ΦΠΑ και όταν τα πάρεις ξανά μάζεις. Έφερνε 3 Μικι Μάους, χρέωνε 5. Δεν ξέρω τίποτα. Από εκεί πήρε το κράτος. Τα μονοπόλια αυτά έχουνε. Ξέρεις τώρα, σαν το κράτος, ξέρεις τι κάνεις επιχειρήσεις. Ναι. Τους λέει να με προπληρώσετε πρώτα αυτά που θα βγάλετε. Ναι. Λες κι άλλος έχει καβάτζα να πούμε. Έτσι. Είναι και μερικοί μάγκες που πήραν επιστροφή. Αλλά μάγκα μου. Λοιπόν, Μέτρο Σπορ. Ναι. Ραντεβού με τη Δόξα ο Άρης. Με τη Δόξα. Επιστρέφει μετά. Ναι, με τη. Όχι δράμα. Ναι. Με τη Δόξα. Επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στο Europa League και είναι αποφασισμένος για μεγάλη εμφάνιση. Πρωτοσέλιδο Άρη έχει το μισό. Μίξ γκριλ. Ναι. Έχει Άρη, Καμίνη Βικελίδης, την κοινή με τον Μπράουνι Ντέγε και απ' την άλλη έχει τον φίλο του Φερέρα, πίστη στο πλάνο. Η οικογένεια Σαββίδη έκανε πράξη τις επιθυμίες του προπονητή, έφερε τον βράχο τον Άντερσον Εσίτη, ο οποίος ανακοινώνεται σήμερα. Άλλο... Έχει και κάτω χτύπημα, το μόνο θύμα είναι ο Ηρακλής. Μόνιμο θύμα? Είναι, μόνιμο. Εγώ άλλο θα βγάζω. Τι θα βάζει εσύ? Τη δήλωση του Ζαγοράκη να πέσουν οι κολόγνες. Τι πράγμα αρέσει. Έχετε σταθεί σε μία δήλωση. Δεν μας εκφράζει αυτή η δήλωση του Ζαγοράκη. Το φίλο του Μαρινάκη εκεί το δεν μας εκφράζει αυτή η δήλωση του Ζαγοράκη. Την είπε γιατί την είπε ο Ζαγοράκης. Άμα δεν θα σας έκφραζε. Δεν μας εκφράζει. Δεν τον βγάζετε ευρωβουλευτή. Εμείς τον βγάλαμε. Εγώ τον έβγαλα. Ναι, δεν ξέρω ποιο τον έβγαλε. Λοιπόν, ήρθε η Νέα Κιού, φίλες και φίλοι. Κάνει τα πράγματα αυτονόητα. Αυτονόητο δεν είναι να θες την επικοινωνία σου, να κερδίζεις και εσύ και ο φίλος σου. Τότε γίνε Q και κάνε το κονέ
φέρε τους φίλους στην Κιου και κερδίστε από 12 GB ο καθένας με διάρκεια 12 μηνών παρακαλώ. Σμαράγδα Μπασάκου αμέσως τώρα με το αθλητικό μας δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε φορτσάτη για τελευταίο ημεωράκι με γραμμές και μηνυματάκια μέχρι και τις 10 Rap and Cool με τον κύριο Λελίδη πάντοτε στα αντέξει να παίζει μουσικάρες. Παιχνίδια μπορεί να σαμάτσαν για λίγο το καλοκαίρι, αλλά έχουμε πολλά παιχνίδια κληρώσεων στο Ridges Casino. Κάρορ Κάς, φίλες και φίλοι, να το θυμάστε γιατί μοιράζει χρήμα και αυτοκίνητα κάθε εβδομάδα. Πηγαίνετε στο καζίνο, παίρνετε λαχνούς, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή έχουμε κληρώσεις. Εάν είσαι ο τυχερός, μπορεί να διεκδικήσετε έως 5.000 ευρώ μετρητά και ένα αυτοκίνητο Renault Twingo. Νομίζω ότι είναι μια χαρά ευκαιρία να αλλάξετε το αυτοκίνητό σας. Μπήκαμε τελευταίο ημιωράκι. Rap and Cool εδώ στο Μετρόπολη. 95 και 5 φίλες και φίλοι. Έχεις τίποτα, Κωνσταντίνε, σήμερα. Θες να διαβάσεις κανένα μηνυματάκι λίγο? Ο Τσακαλώτος κάνει μαγκές, θα πούμε. Κάνει μαγκές. Τώρα ο Τσακαλώτος, ναι. Πάλι. Αφού είναι κάτω έχει, τα. Έχει ρεύμα. Ο Τσακαλώτος. Δυνατό, παοξής ο Τσακαλώτος. Εντάξει, έχει μαζί του και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Οι οποίοι να πούμε είναι διαμαρτυρόμενοι για το 40% που τους παίρνει να πούμε προμήθεια ο Τσίπρας για το κόμμα. Αλλά. Τι να κάνει, ναι. Τους ψηρίζει το 40% Τσίπρας. Ενδέχεται να μην καμιά διάσπαση. Ανάτα μας, έχουμε εσωτερικές τριβές εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Φάγαν το κουτουλίδι, εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Ο Πολάκης μαγκιά να πούμε. Κάνει πάλι κι αυτός. Τι να κάνει μαγκιά μόνο. Άντε ρε Πολάκη χωρίς την ασυλία. Εμείς έχουμε κάνει 80 δικαστήρια. Άνα για πες τα αυτά, πες τα. Απροπώνεται, το παίζει Νταΐς. Σε ναι. Βάλουμε στο ρίγκα πάνω. Ναι. Και μισό λεπτό δεν θα κρατήσει. Εκεί. Δεν μπορεί. 20 δευτερόλεπτα θα αποφεύγει. Τι 20 δευτερόλεπτα. Να αποφύγει. Μία-δύο θα φάει. Μία γεια σα. Ούτε μία δευτερόλεπτα. Αυτή η στοχεία θα φάει. Ανοίξουμε γραμμέ. Έλα ρε Πολάκι, Νταΐ. Να σε δω τώρα που σου κάνουν την ασυλία και τρίτον. 90 και 90, ναι. Ανοιχτό το κέντρο. Πάει, πες το τρίτο. Η Βαρδινογιάννικη, να πούμε, ανιψιά του Βαρδινογιάννη, Όλγα Κεφαλογιάννη. Κεφαλογιάννη, ωραία, ωραίο κομμάτι. Είναι και βγάλει απ' έξω. Τι είναι το κομμάτι, σ' αρέσει. Είναι, ωραία κορασία. Είναι. Ναι, αυτό λέω για την ηλικία της είναι καλή. Σε και σένα είναι. Κάπου εκεί είναι. Ζάχαρη. Μια χαρά είναι. Πριν. Πουτζού, όλα. Ναι. Όλα είναι πουτζού αυτά, να ξέρει. Δεν ωραία κοπέλα του Βαρδινογιάννη, ναι. Ανιψιά. Την έχει απ' έξω ο Βρικόλακα. Α! Την έχει απ' έξω. Ποια έχει απ' έξω. Έξω από. Α, την έχει απ' έξω αυτή, ναι, γιατί έτσι πως το είπες, την έχει απ' έξω. Δεν ακούς και καλά. Όχι, την έχει απ' έξω από τα βουλευτικά. Αυτή η κεφαλογιά, τα υπουργικά. Εντάξει, με μπέρδεσε που σου το πονηρό που έχει. Τι να κάνω, πρωί που σηκώθηκα με ωραία σήμερα. Τι να κάνω, Λίπικη Τζέννη, τι να κάνω. Λίπικη Τζέννη. Τι να κάνω, ναι, τι να κάνω. Εντάξει, την ταλέτα. Θα έρθει αύριο. Όχι, τουαλέτα που θες, μπορεί να είναι ένα σπίτι ολόκληρο. Ή κάτι σοβάδε εκεί. Έλα, λέγε. Μια χαρά, πρωί. Υγιή σε βλέπω. Και. Και επειδή είναι ένα κομμάτι το ελληνικό που θέλω να το φάνε κοιλάτσιδες και. Α, το θέλουν όλο αυτό το κομμάτι. Και τα λοιπά, την έχει απ' έξω. Σουμπούρα μου θυμίζει η κατάσταση. Δηλαδή είναι μια. Θέλουν εκεί μια γη εκεί που σου σώζει. Μια γη εκεί, κοιλάτσιδες και βαριά. Εγώ δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύεις εσύ, ναι. Εγώ δεν το πιστεύω. Ναι. Δεν το πιστεύω, δεν το εστερνίζομαι αυτό. Μάλιστα, ναι. Ακούγεται όμως. Και οι φήμες πρέπει να ακουστούν, αλλά εγώ δεν το πιστεύω ότι αυτές οι οικογένειες θέλουν να εμπλακούν στο ελληνικό. Αλλά για ποιο λόγο δεν βάζει την κυρία Κεφαλογιάννη που, στον τουρισμό που είναι μια ωραία αλλά, κυρία. Αλλά βέβαια, διαφήμιση θα κάνουμε και με την παρουσία της κιόλας θα είναι ωραία. Το τέταρτο θα σου το πω αύριο. Έχεις και τέταρτο. Με τους Έλληνες εφοπλιστές που κουβαλάνε να πούμε. Κράτα κάτι αέριο. Παρασκευή. Ω, μη. Το δίλεπτο το πολιτικό του ραπ. Αύριο θα μας πεις κι άλλα. Αύριο θα πω. Ναι. Ζουμερό, παιδιά. Μπεκάτσα βγες, σε στηρίζει όλος ο λαός του Ολυμπιακού. Δες εδώ. Έτσι. Η Γαύρη λέει γουστάρουμε, λέει Μπεκάτσα. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Με χάλια μικρόφωνο μαζί με τον Κασαριανό θα μας κουφάνει, λέει πέσω. Να βάλετε καλό μικρόφωνο, λέει, γιατί ο Κασαριανός φωνάζει. Λέει ένας φίλος εδώ. Μάλιστα. Ναι, να τα φτιάξει αυτά τα μικρόφωνα, γιατί ο Κασαριανός ουρλιάζει, λέει. Αυτή η δήλωση που έκανε πάντως ο Καρντόσο μπορεί να μην του βγει, λέει, σε καλό, λέει. Θα τη χρησιμοποιήσουν στην πορεία. Ναι. Στάνταρ θα γίνει αυτό, παιδί. Ναι. Πάμε στα φιλαράκια μας. Πάμε. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Έλα, Κοεντράρε. Έλα, ρε, ωβ. Ποιος μας? Ομάδα ξεδετέρωση βομβών, λέμε. Γεια, δεν με λες. Για να σε πω, τις εφημερίδες έχεις μπροστά σου ή από site τις βλέπεις? Από site.
Έχει και οπισθόφυλλα τα ξέρεις. Τα έχω, αλλά άμα πιάσω και οπισθόφυλλα θα με. Λόγω χρόνου, ρε φίλε. Εδώ με πόλεμο έχω αποφερέτη και ραπτόπουλο. Μισό ρε. Ναι. Η ώρα από πίσω, όλο το πιστόφυλλο είναι για αυτά που είπε ο Καρντόσο. Την απάντηση που έδωσε και ξέρω εγώ. Α, και το θάψανε. Όλο το πιστόφυλλο. Κάτσε να μπω να το δω το πιστόφυλλο. Θα μπω να το δω, ρε Να πείτε το Σαββίδι να βάλει τη βούλα την πλατιπόδα στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Τη βούλα την πλατιπόδα. Άλλο πίστη στη δουλειά και άλλο τι είναι επιτυχία για την ΑΕΚ. Γράφει ο Κιτρινιάρης. Όλο αυτό για αυτό. Να το βρήκα εδώ πέρα. Τα λέμε ΟΒ, μ' αρέσει ρε φίλε, γιατί είσαι ορισμός του τραβοστόμη. Με τρελαίνει αυτός. Να σε καλά ΕΟΒ, να σε καλά. Ωραίος ο ΕΟΒ. Καλημέρα, ναι. Κουλιανέ. Τη σκύλα στη χάρη ρε φίλε. Με κάτσα ζούμε για να σ' ακούμε ρε φίλε. Δικό σου το μικρόφωνο. Δώσε. Βλέπω τους Κύπριους. Δώσε, είναι δικό σου το μικρόφωνο. Πες ό,τι θες αγόρι μου σήμερα. Όπως λιώνει το φρέσκο βούτυρο και ρίχνεις δυο αυγά στο τηγανάκι για να πάει ο βλάχος κάθε πρωί να καρδαμώσει. Αλλά... Έτσι θα τους λιώσω. Αν πες αυτά στο τόσο κουμπαράκι λοιπόν, που λέει θα κάνεις στραβή. Άκου τώρα. Σταμάτα να μιλάς επάνω μου. Ναι, πες ό,τι θες σήμερα. Παοξίδες. Ό,τι σας φέρνει ο πρόεδρας του Μπέκα. Την κορόιδα γιατί πακετάρει, είναι έτοιμος να την κάνει. Λες εσύ τώρα. Ό,τι παλτό σας φέρνει εκεί στην Τούμπα, θα κάνετε του Μπέκα, δεν θα μιλάει κανείς. Παλτά φέρνει ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, αυτό το καθρόνι. Καθρόνι. Το κουμπαράκι σου τον έβγαλε παιχταρά. Ποιον? Ο κουμπαράκι, αυτό το καδρόνι που φέρνει. Κατινή, πώς το λέτε. Ποιο κατινή, ρε. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα, ρε φίλε. Είπα ο ρόλος του είναι αυτό που έλειπε από τον ΠΑΟΚ. Έκανε μια μεταγραφή ρόλου. Καλά, εσύ πανηγύριζες. Εσύ ποιο πήρες δεξάρι. Εσύ είχες μισό καδρόνι και πανηγύρισες. Εγώ πήρα ολόκληρο τώρα, δηλαδή μας τη λες. Άσε μας τώρα που τον κάνατε παίχτη, βρε. Άντε βρε τώρα που γλύφετε τώρα. Σήμερα τι θα γίνει τώρα, για πες σήμερα. Ρε, πόσο... Άστε με καημένες, ναι. Τι θα γίνει. Ρε εσύ Μπεκάτσα, μη με κάνεις να γίνω κακός. Όσα διαρκείας πούλησα σε τρεις ώρες, πούλησα σε δύο μήνες τώρα, τι θες να σε πω. Άσε αυτό το παπά, τα καθαριστικά από την εφορία να μας φέρει. Θα τα φέρω, θα τα φέρω. Τα χίλια για τους ανέργους, πού τα τοποθετείς εσύ. Τα χίλια είναι έξτρα, άστα τα χίλια. Άστα να μας φέρει εδώ την πλήρως ανεφορία όλοι αυτοί. Μ' αρέσεις, όλα τα ψάχνεις. Μεταξύ τους είναι. Θα πας σήμερα. Το πορτιέρι αυτό, το καδρόνι αυτό που πήρατε. Ναι, δεν σ' αρέσει. Δεν θα το βλέπουν τα χαφάκια του Άγιαξ. Τα δικά σου τα χαφάκια θα το βλέπουν. Για αυτό του Μπεκί θα κάνετε, του Μπέκα και άκου και το καινούριο. Για πες το. Άγιαξ. Ναι. Κάνε εντόνια αόρατα. Φύγε ρε Μπεκάτσα. Φύγε, παίζει Ευρώπη η ομάδα του και μία ώρα με Άγιαξ και πάω κασχολιούταν ο μπαγάσας. Λοιπόν, πάμε τέλειο μωρό Κεφαλογιάννη. Μάλιστα, ήθελε και το πολιτισμού λέει και τουρισμού λέει, το άφησε έξω λέει ο Κυριάκος. Τέλειο μωρό λέει. Θα βάλει κανένα σαν τον Τζάκονα εκεί. Ναι, θα είναι τα μαμ για μας. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Από το λεκανοπέδιο του Έσχους, Άλυμος, Περίπτερο, Ολυμπιακός. Να τα. Είχαμε ΑΕΚ, πρόσεξε τι είχαμε. ΑΕΚ, Άρη, Ολυμπιακό έχουμε σήμερα. Πόσο δίκιο είχε μια ψυχή που είχε πει μαζί τα φάγαμε. Και δίκιο και ο Ραπτόπουλος που είπε για τους εφημεριδάδες. Που πέρανε 1000-1500 τα ρήφα και δεν τα βλέπαμε ποτέ μετά. Τα βαζιλίκη ρε φίλε, το μονοπόλιο. Αν θες εφημερίδες περιοδικά, με δώσεις 1,5 χιλιάρικο. Μαζεύανε από 100 περίπτερα και... από 1,5 χιλιάρικο και τα τρώγανε σουβλάκια και σουτζουκάκια. Και μην ξεχνάς εκείνη την εποχή ήταν και στα φόρτε του τα καζίνο εδώ, το λουτράκι. Τα τρώγανε στα καζίνο, ναι. Χαράμι πήγαν τα λεφτά. Λοιπόν, ναι. Τι ήθελα να πω, τι άμα θα θέλετε να φέρετε κάτω την Μετρόπολη. Όχι, μέτρο σπορ, όχι, δεν ισχύει αυτό. Ποιο θα την πάει, ρε φίλε, κάτω. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι εδώ δεν έρχεται, δεν πάει στην ώρα τη εφημερίδα. Κανονικά το πρωί και πηγαίνει 11 η ώρα μαζί με τι αθηναϊκέ εφημερίδε. Ο χοντρό αντί για δύο βάρκε έβαλε μία. Βιργινία Ρίχτερ το έκανε. 7 και 10 μου τι έχουν πει. Ορίστε, οι εφημερίδε κάτω, 7 και 10. Αυτό λέμε κι εμεί. Και το αφεντικό θα αλλάξει, να πούμε. Θα αλλάξει το αφεντικό. Ο Κοντζάμ Ευαγγέλιο το φω και μου φαίνει από τα καλύτερα σημεία του λεκανοπηδίου και μου φαίνει δύο. Δύο. Δύο κόκκινες πρωταθλητής, μία ή δύο πράσινοι, από κανένα δύο-τρεις από τις... Ξέρεις τι πουλάει. Τι πουλάει, για πες μου. Πάει σφαίρα. Ποιο. Βγάλτε εφημερίδα, βάλτε το φίλο μου το Τάγκελ, βάλτε τι να φτιάξει μια κουτσουμπολίστικη. Κουτσουμπολίστικη πουλάει. Ναι, κουτσουμπολίστικη, με ποδοσφαιριστές, με σελέμπριτες, ό,τι έχει τέτοια πράγματα. Ναι.
Φαντάσου, τρεις νέα, οχτώ εσπρέσο. Α, να η εσπρέσο. Η σπίρτο πουλάει, η σπίρτο. Το σπίρτο. Σεξ, βία και αίμα, μακελιό, οχτώ. Σας τα λέω, Ραπτόπουλος. Σεξ, βία, αίμα, πουλάει. Σας τα λέω, Ραπτόπουλος, λοιπόν, δεν τον ακούω. Λοιπόν, μια εφημερίδα εκεί πέρα, όπως έλεγε η κυρία Βαράει, ο συναγελμός εχθές του ποδοσφαιριστή αυτού και τον έβλεπε, βγάλετε και μια κουτσομπολιώστηκε ωραία. Α, τέτοια θέλει ο Έλληνας. Τέτοια θέλει, κουτσομπολιά θέλει. Άμα βάλουμε θα αρχίσει ο σεξ, αίμα, βία θα γίνει χαμός. Θα τρέχουμε στα δικαστήρια. Επειδή λέτε, επειδή ο Κώστας λέει ότι έχει δύο θέλετε, επειδή ο Κώστας λέει ότι του μπεκί ψιλοκομμένο κάτω στην Αθήνα, λίγο ακόμα να απλωθεί λίγο ο κοντός, θα δεις πως θα του μπεκιάστε και εκεί πάνω. Ακούστε που σας λέω. Έφυγες, τα λέμε, να σε καλά άλλη με. Στα ντεράκια όλα πάνε καλά, γεια. Φιλιά, φιλιά, νάτος ο άλυμος. Νάτος ο άλυμος, καλημέρα πάμε. Έλα, να κάνουμε σωστή διαχείριση του χρόνου. Μπράβο Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης είναι ο μεσημέρι, δηλαδή μετά την πάγαση. Να πούμε ότι η μέτρο σου πηγαίνει σε 52 σημεία στην Αθήνα, έτσι. Σε 52 παρακαλώ, για να μην λέμε ότι να είναι εδώ πέρα, Κωνσταντίνε μου. Σε έστειλε ο Ανδρώνης μήνυμα. Ναι, με έστειλε βέβαια. Και καλά. Ένα μου σήλαμε, βάλουμε τα πράγματα σε τάξη. Έλα φίλε, καλημέρα. Θέλω να δω σε ποια σημεία. Καλημέρα. Έχει πώς, τα παουξάκια κάτω, τα αριανάκια, τσιμπάνα. Η βούλα πλατιπόδα, να τα παουξάκια που έχουμε κάτω. Δεν περιμένει ο Ανδρώνης να πουλήσει σε αριανό στην Αθήνα. Γιατί ρε φίλε, να μην πουλήσει. Έλα φίλε, ναι. Καλημέρα. Φίλε, τον βλέπω. Καλώς ο να. Στην Αθήνα σε αριανό. Ναι, ναι, εσύ, φίλε, ναι, εσύ, ναι. Γιώργο με λένε, ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά για τον χρόνο. Και ναι, το χώρο που θα μου δώσετε να πω κάτι να επισημάνω. Βέβαια Γιώργο μου. Να παρατηρήσω και να παρακαλέσω κιόλας από την εκπομπή σας. Να ακουστεί στα ανώτερα του ομίλου σας. Ναι, ναι, για πάμε τώρα που θα μας πάσει ο Γιώργο μας. Τώρα θα σας πάω παιδιά ένα πρόβλημα που απασχολεί αρκετούς. Ανήκουμε εμείς στην ομάδα του Μακεδονικού της Κολύμβησης, στα παιδικά τμήματα. Α, να τα μας, ναι. Είμαστε αρκετό καιρό. Προσωπικά εγώ είμαι τρίτεκνος. Και αθλούνται και τα τρία παιδιά στο τμήμα Κολύμβησης. Με την ίδια γυναίκα τα έχετε τα τρία παιδιά. Ορίστε κύριε. Με την ίδια γυναίκα τα έχετε τα τρία παιδιά. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Έκανα αυτό το λάθος. Έκανατε. Ναι. Προσωπικά εγώ όπως είπαμε με τα τρία τα παιδιά και τα τρία παιδιά ασχολούνται στην Κολύμβηση του Μακεδονικού. Ναι, ωραίο άθλημα. Ναι, εξαιρετικό. Βέβαια. Με αυτό πρέπει να αρχίζουν τα παιδιά. Μαζί σου είμαι και εγώ τον Αχιλέα Κολύμβη τον πάω. Και εγώ κάνω Κολύμβη. Δεν γνωρίζω όμως για ποιο λόγο, αλλά ο πρόεδρος μάλλον του ομίλου πρέπει να το αποφάσισε, εξαίρεσε το τμήμα της Κολύμβησης από το ΕΣΠΑ. Αυτό τι σημαίνει για 40 οικογένειες. Ένα ακόμη έξοδο σε όλους μας. Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο. Θα ρωτήσουμε, θα μάθουμε, ναι, θα σας απαντήσουμε. Ναι, όταν κάνεις ναι, παιδιά, μισό λεπτό, αναλαμβάνεις και τα έξοδα. Τα βάζω, τα έβαλα όλα, είναι εξτραδάκι αυτό. Ναι, ναι στο κέρδος κύριε Ραπτόπουλε, ναι. Αλλά όταν μπαίνει στη μέση παιδί, πρέπει να έχουμε λίγο ευέλικτη σκέψη. Δεν κλαίω. Φίλε, πάντως όπου και αν πας πληρώνεις, έτσι. Ναι, είτε κολυμπητήριο είναι αυτό, ναι, είτε είναι ποδόσφαιρο. Στην Ελλάδα, σε κάθε άθλο παιδιά πληρώνεις. Παντού. Παντού όχι μόνο στην Ελλάδα. Οπότε... Να μορφωθείς πληρώνεις. Για όλα πληρώνεις. Να γίνεις καλά πληρώνεις. Το γνωρίζω αυτό. Και είμαι και ο παδός. Εντάξει, αγωνιστήκαμε όλοι γι' αυτό. Να είσαι καλά αδερφέ Γιώργο. Θέλω όμως όχι και εσείς να είστε καλά. Θέλω να ακουστεί και να όταν είναι παιδί να υπάρχει ευέλικτη σκέψη. Να λυθεί το πρόβλημα. Και εσύ το τρίτο τι το ήθελες φίλε. Δύο δεύτερα. Πήγαινα για το δεύτερο και βγήκαν δίδυμα. Τι να πάτησε ο άνθρωπος να πήγε για τι να καλά σου λέει εδώ τώρα. Τι έχει ρε φίλε το πουλί σου διπλό καρπυρατέρα. Έχει πετάει σκάκια δυνατά. Είσαι καρπερός. Γεια σου Γιώργο. Μία είδηση από Πορτογαλία. Ωραίος, ωραίος ο κύριος Γιώργος. Να γίνεται με το ΕΣΠΑ με το κολυμπητήριο. Εκεί σου μαγειρεύει να δούμε. Πριν από λίγο έκανε ανάρτηση ο Κοεντράο. Και είπε. Θέλω πίσω να έρθω. Παιδιά, εγώ δεν είχα λέει, καμία πρόταση από Πόρτο. Λέει δεν ασχολήθηκα με Πόρτο, να ξέρετε. Ναι. Τα έγραψε αυτά. Ναι. Κοεντράε, κάτσε εκεί που είσαι, δεν σε θέλουμε. Τα είπαμε. Πάμε τον πλακώσουμε στο αεροδρόμιο. Μέσα. Είχε. Μαζί το, του βγάλουμε το μαλλί τριγατρίγα αυτό ο βαψωμαλιά τώρα μα έρχεται εδώ για πριμαντόνα. Ναι. Εντάξει, ναι. Κοεντράε. Ναι, ναι, ναι. Έβγαλε ανακοίνωση ο μαγάζι και μου το λέει. Ένα φίλο θε πονηρό. Ναι. Τον μπαμπά, μπαμπά! Ναι. Αυτό να πει. Μη τυχόν, ναι, μη τυχόν μπαμπά, μη τυχόν μπαμπά. Μπαμπά. Είχα ένα φίλο ναι, μπαγάσα από νερό μου. Καλώς παίξεις όμως, 100 συμμετοχές με τη Ρεάλ. Καλώς, ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Εδώ γεμάτη σκετάζω... χρονιά. Ναι, Ρίο Άβε, ναι, ναι. Τραυματίας. Ναι, 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 ναι. Οικογενειάρχης. Ναι, ναι. Αλλά... αλλά... αλλά η συμπεριφορά του ήταν ναι, πολύ ναι, 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 τέτοια. Ναι. Γενιάρχης. Ναι. Και ένα μπαγάσα φίλο χθες μου λέει να ξέρεις, αύριο το πρωί περίμενα να κίνω Κοεντράο και το μεσημέρι μου λέει ο μπαγάσας ναι, θα βγει και η γυναίκα του και θα πει εμένα πάντα μ' άρεσε Θεσσαλονίκη. Ναι. Να ξέρεις λέει, έτσι πάνε αυτά.
Λοιπόν, Κουεντράκα, κάτσε εκεί που είσαι. Δεν θα φταίω Κουεντράκα, άμα θα έρθει και ο μπαμπά. Όχι, ο μπαμπά. Ο Γιώργη θα φταίει και ο Πάοκ οργανισμό, εάν τον φέρει. Άμα μπλεχτεί ο μάναζερ και πέσει καμιά καλή προμήθεια, τώρα δεν σε πέφτει λόγο σε σένα. Καλά, εννοείται ότι δεν μα πέφτει λόγο. Απλά λέμε ότι αυτέ οι συμπεριφορέ συνήθω δεν έχουν καλό αποτέλεσμα. Ναι. Έτσι. Γιατί είδαμε να έχει με το ξινό, ρε φίλε, ξινό. Ωραίο παίκτη. Αφού δεχτήκατε τον Βέρμπλουμ, θα δεχτείτε και τον Κουέντρα. Πάμε, καλημέρα. Έλα, φίλε. Μπαμπά! Νάτος, έσκασε τον μπουμ. Μπαμπά! Έσκασε τον μπουμ με τον εσιτή. Είδες. Να σου ρε τα κοίμη. Επιτέλους με έβγαλες ασπροπρόσωπο. Έλα. Σε παρακαλώ, από τα πέρσι στο έχω πει, μία μπλούζα μπαμπά. Μία μπλούζα μπαμπά. Έχει μπλούζα μπαμπά. Έχω μπλούζα μπαμπά. Έλα ρε Κωνσταντίνε. Θέλω να τον πάμε πάνω μια μπλούζα. Α, θες μπλούζα μπαμπά. Θες να έρθουμε πάνω τώρα, ε. Ναι. Κοίτα, από τα πέρσι περιμένω. Άμα έχεις να καπνίσουμε, να μυρίσουμε, να φάμε, Νίκο. Ναι. Έχει. Να κάτσουμε μια μέρα, να ξεχάσουμε. Να ξεχαστούμε ότι υπάρχουμε εκεί, να ξέρεις εκεί πάνω. Ό,τι θες. Θα μας πάρουν και τα σφάγια από τον αέρα. Έχω άλλο κάτι να κάνετε βόλτα με το παϊτόνι. Ναι, άλλο. Κοστούλες να πάρετε αυγουλάκια. Αυγουλάκια, άλλο. Αυγουλάκια, τρία. Έχω κρέας. Κρεατάκι. Να πάτε για το σπίτι. Να πιούμε τίποτα έχουμε. Να μυρίσουμε. Θα φέρετε εσείς και θα μυρίσετε. Όπα. Και ποτέ θα φέρετε εσείς. Αγνά υλικά. Έτσι. Αγνά υλικά έχουμε να μυρίσουμε. Έτσι. Ακούσει λέει. Φύγε πας. Αυλαβή. Ναι. Σε παρακαλώ την μπλούζα. Μπαμπά. Θα πάω στη Σταμπομάνια. Στους φίλους μου. Ναι. Θα παρακύλω 4-5 μπλούζες μπαμπά και θα τις φέρουμε. Εγώ θα πάω στο πόδι να γράψω Κουεντράε. Κουεντράε. Ναι. Το μπούλο, ναι. Κουεντράε. Καλά, καλά. Ναι. Καλά. Να σε καλά. Φιλιά. Όταν ήρθε ο Χουχού πίσω, κολλητός στο Ζαγοράκι για να πάρει πόστα, δεν σ' άκουσα να φωνάζεις, Κουλιανέ. Εσύ, ο Χουχού τέλειωσε την καρδιά του και ήρθε ξανά εδώ πέρα. Τι να κάνουμε τώρα. Ήρθε με ο φίλος Ζαγοράκι στον Έφερ. Τι να κάνουμε τώρα. Διοικητικό πόστο τον Έφερ προπονητή. Είπαμε, είναι ο λεμονής μας. Ποιος? Ο Χουχού. Ναι. Όποτε είναι εκεί έρχεται, είναι υπηρέτης της ομάδας. Δεν πήγαινε ποτέ στον Ολυμπιακό, αλλά πήγε. Εντάξει, πήγε. Τι λες. Ναι. Καλημέρα. Πέχταρο. Ναι, αλλά αυτό άλλο αυτό είναι μεταγραφή, ρε φίλε. Εδώ ο άλλο σε φτύνει. Σε φτύνω και μετά από μια μέρα. Ξήλωσε είχε αυτή, δεν τον πήρε στα 32. Πάμε, καλημέρα, ναι. Και ορφανός έκανε δάκτυλο και τον πήρε σαν αντιπρόεδρο στον ΠΑΟΚ. Έλα, τώρα. Έλα, φίλε. Έλα, ρε φίλε. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα. Καλώ το να. Τα ουλιά μπαρμπούνια. Λαϊκή αγορά είμαι. Να ξανά Αθήνα. Α, την Αθήνα. Αθήνα. Και... Λοιπόν, ένα γνωστό Νίκο. Ναι. Η Πέτρο Σπορ βρίσκεται στο Γαλάτσι, στη γειτονιά μα, αυτή τη στιγμή πριβέ, από τι 8 η ώρα το πρωί. Είναι σήμερα εκεί, Μέτρο Σπορ. Ναι. Και εμεί δεν μπορούμε να την πάρουμε εδώ στην Τούμπα. Εκεί στο Γαλάτσι θα την πάρει κανένα. Στο Γαλάτσι. Την παίρνει κανένα στο Γαλάτσι. Εσύ την παίρνει. Την παίρνει. Εγώ την έχω και τη Φόρτσα. Εκεί έρχεται. Όλα τα έχει. Όλα. Μέτρο Σπορ εκεί τα παίρνει όλα. Εκεί τα πάντα. Έρχεται το πρωί, είναι πριβέ. Δηλαδή σήμερα δουλεύω. Εχθές το πρωί που ήμουν εκεί με το που άνοιξε το μαγαζάκι. 8.30 ώρα το πρωί. Μέτρο Σπορ λες. Μη σου πω ότι αν την πάει στην Γερμανία θα έχει πιο πολλές πωλήσεις ο Ανδρώνης. Γερμανία θα γίνεται χαμός. Αλλά πώς πάει η Γερμανία, ρε φίλε. Πώς πάει. Πρέπει πρωινή πτήση να έχεις πάει ήδη Φραγκφούρτη. Θα βάλει ηλεκτρονικά, θα βάλει μισό ευρώ. Εντάξει, και διαβάζω την εφημερίδα με μισό ευρώ για τους κατοίκους. Όπα, μην πατάς ρε λαϊκή και τα κουμπιά. Άκου τι να σου πω, Νίκο. Ρίξτο. Άκου γιατί σε πήρα. Άκου να δεις. Μία που παίζουμε επαναληπτικό με τον Άγιαξ, 3-13 και μία που φοράει και ο Ραυτόπουλος σήμερα την πλούζα του Άγιαξ, που σημαίνει τελειωμένη δουλειά. Τι είπες ρε μπαγάσα τώρα ρε εσύ. Και 3-13 είναι. 3-13 παίζω ρεβάζ με Άγιαξ. Ναι. Να σπάσω κι άλλο στο ποδάρι δηλαδή θέλουμε αυτό. Και φαντάσου τώρα τι φοράει και ο Ραυτόπουλος την πλούζα σήμερα του Άγιαξ. Δηλαδή φαντάσου τι γίνεται τώρα, τι σύμπλεγμα θα έχει γίνει. Καλή φάση. Το δουλεύουμε τώρα, το δουλεύουμε. Αλλάζουμε το σύμπαν, το πάνω κάτω. Φιλιά, φιλιά. Φιλιά, καλή βδομάδα, καλή μέρα να κερδίσει. Καλημέρα και εσύ αγόρι μου. Να του οφείλετε. Να του οφείλετε. Το γαλάτσι. Πριβέ γαλάτσι, ναι. Ναι. Για πες τι λέει αυτό ο Φλόρο. Τώρα θα τη δώσω σου. Κυρώνησε τη γυναίκα του που θα παίξει. Η γυναίκα τώρα θα πει ωραία πόλη Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Θα πει σαν. Like Χαλκιδική, nowhere. Εκεί, αυτό θα πει. Εκεί θέλω τη μαγιά του λαού του ΠΑΟΚ. Ναι, ρε. Που έγινε Φλόρο. Γιατί οι ούλτρα του Σπόρτο είπανε μπαπ, δεν τον θέλω αυτό. Μα έφτιανε, μα έβριζε, μα έκανε. Εκεί θέλω να δω. Στο αεροδρόμιο να πάνε. Ουστραποδό. Ουσαβάψω μαλλιά. Θα τα κάνετε αυτά. Ναι. Ή ό,τι σα πει ο πρόεδρο. Θα τα κάνουμε. Ε? Ο πρόεδρος πρέπει να δείξει τη συμπεριφορά εδώ. Τι να κάνει. Αρσενίλα να βγάλουμε. Να καλημέρα, ναι. Λέγε ρε φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Μου γυρες μη μου άπτου. Μόνο οι οργανωμένοι αν πάνε. Αν έλα πάνε. Ραπ, μιλάμε. Έλα. Λοιπόν, Κωνσταντινίδης Αεκτζής. Ω, ναι. Καλός. Πολύ άξιμερα βγήκε. Λοιπόν, ραπ, εάν κλείσει ο Κουεντράε που λες και ήμουνα ο Σαββίδης, θα σε έστελνα εσένα στο αεροδρόμιο να τον υποδεχτείς με αποδέσμη και να το φυλάς στα βρωτά. Γελάς, ε. Ρε, εσύ. Εμένα ο Σαββίδης δεν μπορεί να με στείλει πουθενά, φίλε.
Άλλοι μπορεί να τις κάνει. Από το κατάλαβες. Πάνω θα πάρεις Mercedes, σε στέλνει ένα ψιλοκομμένο, πας μετά στο αγουντάκι, στο μπράνταρις, πώς το λένε, σε ρίχνει μια χοντροκομμένη και εκείνος να πούμε, και πας να πούμε να πάρεις τον Άγκολο, που δεν έχει ούτε μία assist, ούτε ένα γκολ, και μας λες να πούμε ότι είναι θηρίο, ότι είναι ο King Kong κτλ. Καλά, εσύ εντάξει τώρα, ο Τσάρος δεν πας για πρωτάθλημα, τι σε διαφέρει, παίρνω εγώ. Ο Νταμπαντούμπα Ντιόπ σου άρεσε. Μπήκα στη τελική ευθεία εγώ. Αφού δεν πας για πρωτάθλημα, έτσι είπε ο προπονητής σου. Εγώ ξέρω ότι το business plan λέει ότι από εδώ και πέρα φτιάχνω ομάδα, ναι, του χρόνου τέτοια εποχή θα είσαι στο λαγούμι. Ναι, αλλά ο προπονητής σου τώρα είπε, λέει, δεν γίνεται να πάμε για ποτά. Πέρσι ήμασταν 20. Α, του χρόνου λες. Καλά, ναι, μέχρι του χρόνου ξαναπάρει του χρόνου. Το γήπεδο είναι σχεδόν τελειωμένο. Έτοιμο, ναι, ναι. Λοιπόν, άρα φέτος είναι μεταβατική χρονιά για σένα. Να κάνεις μια καλή πορεία, εντάξει. Πάρ' τους εργολάβους στη ραφίνα του γηπέδου και κάτω στο τραπέζι και να πανηγυρίζετε για το γήπεδο. Α, την μπάλα για μας, ρε φίλε. Α, την μπάλα για μας τώρα, τι να κάνω. Άλλο τώρα, πανηγυρίζω τώρα για το γήπεδο. Πανηγύριζε με τους εργολάβους εκεί πέρα. Τι να σε κάνω. Φύγε εξήκο Σαντινίδη, τα λέμε. Σ' άρεσε. Τον άρεσε. Σ' άρεσε. Σ' άρεσε. Ένα πιει με τους εργολάβους εκεί να κάνει μια τσιπούρου κατάσταση να χαρούν. Εντάξει, φτάνει. Α, την μπάλα σε εμά φέτο. Το κύπελο αρχιτεκτονική θα πάρει. Ωραίο, ωραίο γήπεδο για και ετοιμάζει. Μια χαρά. Ναι, κύπελο αρχιτεκτονική. Πρωτάθλημα γηπεδικών εγκαταστάσεων. Υπογειοποίηση. Αλλά μια χαρά φέτο. Την κάνουμε έτσι. Αλλά. Ένα χρόνο σου λέει δεν. Δεν. Έλα, φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς να. Κατά τη γνώμη μου η είδηση της ημέρας είναι, φιλαράκια, 22.000 που θα πάνε σήμερα στο Βικελίδης 25 Ιουλίου. Ναι. Και εσείς ξεκατηνιάζεστε από το πρωί 2 ώρες με τον ΠΑΟΚ. 2 ώρες. Προφανώς κάτσε. Θα ρίσκες θα κάτσε. Δεν είσαι δίκαιος. Έβαλες το κουστούμι του ΠΑΟΚ, εγώ σε παίρνω και πρωί και απόγευμα. Δεν είσαι δίκαιος, δεν άκουσες. Σηκώθηκες 8 η ώρα. Και πρωί και απόγευμα. Δεν είμαι εγώ, ακροατής σου είμαι. Εσύ άκουσε με λίγο τώρα. Ρε άκουσε με λίγο. Σταμάτω λίγο. Άκουσε την εκπομπή από την αρχή. Απάντησε μου λίγο. Βεβαίως, εννοείται. 8 με 8 και μισή τι λέγαμε. Ότι θα περάσει ο Άρης. Άσε, απάντησε μα τα Κουλιανέ τώρα. Λοιπόν, 8 με 8 και μισή τι λέγαμε. Πες μου, απάντησε μου σε αυτό. Μιλάς σε ακατάλληλο σου λοβάλε ή να ακούσει την εκπομπή. Φίλε, κόψον, εντάξει, δεν θέλω να ακούω χαζομάρε. Μισή ώρα τι λέγαμε για τον Άρη. Δεν ανεβάζω παλμό. Εγώ ανεβάζω γιατί μου λέει ψέματα τώρα, γι' αυτό. Τρελέ, όταν ο άλλο πάει και να μου πουλήσει τρελίτσα λαθασμένη. 11 χρόνια από ναι, αχαλαρώνει. Για να μην τσακωθώ. Μα λέει ψέματα τώρα. Ξεκινήσαμε την εκπομπή μισή ώρα, 40 λεπτά επιστρέψαμε ξανά μανά μου για τον 20 λεπτά πιάσαμε όλα τα άλλα και μετά γραμμές. Εδώ αύριο θα βρει τον Ιντέγκη και τον Τόνσο. Εδώ μα δεν θέλω αύριο να ακούω ασυναθυσίες όμως, αυτό είναι. Μην ανεβάζει τα 40 σου. Σωστό. Σταμάθω να ναι, έχεις δίκιο. Με πληρώσει εμείς προστήματα για τέτοια. Σωστό. Κάνω, θα τσακωθώ τώρα. Έχει ένα ολόκληρο κατεβατό πάντως ο Κοεντρά, ο οποίος λέει ότι εγώ δεν ασχολήθηκα με καμιά ομάδα, λέει τώρα θα αποφασίσω. Δεν έχω βρει ομάδα. Το θέμα είναι Κοεντράο. Εδώ ο Κουλιανός να πούμε σήκωσε το λάβρο της επανάστασης. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει δεύτερος Κουλιανός Παοξής. Λες. Δεν ξέρω, μήπως μας βγουν φλόροι άλλοι. Ναι. Περιμένω ένα δεύτερο παιδαρά Παοξή. Ναι. Το Ζαΐρι. Το Ζαΐρι. Και τον τρίτον. Τον Πέτρο. Τον Πέτρο. Τον Πέτρο. Ναι. Τον Πέτρο. Ναι. Να πάρουμε ένα τελευταίο να κλείσουμε. Ναι. Έλα. Καλημέρα. Ναι. Έπεσε ο πέμπτος. Ναι. Τέλος. Σταματάμε. Ο φίλος του Άρη πήγε να με ανεβάσει σφιγμούς, αλλά ο Κωνσταντίνος λέει δεν θα ανεβάζει. 52 ακόμα και αν λέει ασυναρτησίες. Εντάξει. Εντάξει, αλλά λέμε, πετάει ο γάτος, πετάει. Εγώ νομίζω 8 με 8,5 το γέλο ράντιο δεν είπε τίποτα για το μάτς. Ακριβώς. Και ναι, τέτοια ανάλυση. Και μέχρι και 8 και 40. Συνεχίσαμε, επιστρέψαμε. Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, κλείνουμε φίλες και φίλοι. Κλείνουμε, κατεβάζουμε τα στόρια. Rap and cool αύριο πάλι. Το πρωί 8 η ώρα, πουνό με τον κύριο Λελίδη. Εσείς μένετε εδώ Μετρόπολης. Κωνσταντίνος Βαραγιάννης αρχικά με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Και στα καπάκια έρχεται ο Γιάννης ο Παγκός, το πούμα μας από τα βάθη του Αμαζονίου. Θα έχει και ρωσική αρκούδα, η οποία σκάει εκεί στο Χόρς της Ολλανδίας μέχρι και τις 12. Λοιπόν, πλάκα τέλος. Στις 12 ακριβώς η ενημέρωση σέντρα. Να έχουμε ένα καλό μπούζο, να έχουμε ένα καλό πρωινό. Μαζί το απόγευμα με τον Κωσί το μεσημέρι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.